¿Visteis? Hoy. Oye, pues que así no. Hasta así, dimos una llamada. En Pikachu, mi security de prenda, cura que se mambo. Επάφησες σε το αθλητικό ποινικό δικαστήριο λόγω να άρμοσες συμπεριφοράς. Φίλε, εγώ σου πω, φίλε Κώστα δικαστή, φίλε Εφέτη. Δεν υπάρχει δικαστήριο που μπορεί να επαύσει Παιδιά, να πάω στον πιο φιλήσυχο λαό του πλανήτη και να του πω ευκάτε 850 άτομα έξω εξαναμπείτε να μην αμπουλάλει ρε τύπη. Επία και όταν ξέρω στην Παναγιά του γλωσσά διότι 12 μας φιλικά ευρωπαϊκά είναι ευκάλε γκίχπο στο μαντού. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν στους πιο καλούς επιθετικούς, θεωρώ σαν πόλης. Δηλαδή... Σαν πόλης. Ζάιρο είδε να κολλάρε παρεχτές. Σημασία αν έχει επιβιώσει του συλλόγου και του αγωνιστικού ορκέστρα δεύτερη μία. Ο μόνος τρόπος να ξεπλύνουν την τροπή που νιώσαν νύχτα με ΝΑΡΕΦΕΣ με την εμφάνιση τους είναι το προάθλημα με μια σεβαστή πορεία στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι, αλλά δεν είναι μόνο εμείς που βελτιώθηκαμε. Βελτιώθηκαν και άλλες ομάδες. Δηλαδή, βελτιώθηκε και η ΑΕΛ, κλαβάκι μου, γεια σου. Το 3-3 δεν είναι ούτε τυχαίο, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει. Λίγο έτσι, χωρίς να βάλουν πολλά λεφτά, χωρίς να φέρουν παίχτες. Εμείς κάνουμε τα χρόνια εδώ. Όχι ρε, στο κλείο σου βάλε λεφτά. Πέ μου για ο Μπέρκ. Και να το αποθηκεύσεις ο φίλος μου ο Κοτσός, πέ μου να άψεις για ο Μπέρκ. Μικρό είναι το δείγμα να πω. Πέ μου γενικά. Για όλα τα πράγματα. Τι μου λέω και γενικά. Φίλε, σου λέω πώς είναι λίγο. Γιώργο μου, δεν έχω πρόβλημα εσείς με βάλες. Γιατί θεωρώ τα σπουλέτικο του Ζαμπή και το καθαρό έτσι. Σε λίγο είναι γερός από το κορό. Είμαστε για πίτσα, μια. Άδε τον Μποζί. Δεν μου θέλετε. Είναι ένα σαν μου, εδώ δίπλα σου. Μα το πω πω. Δεν με θωρείς. Δεν με θωρείς. Εσύ τόσο καιρό να με δεις και κάνεις μου μπούλινγκ ρε φίλε. Ποιο λόγο να κάνεις. Πέμε έναν λόγο. Σοβαρό. Τι κάνω εγώ. Φίλε λέμε μπούλινγκ όσο είσαι και λέντο είσαι διαφορά. Κοτσογράφουμε. Σιουρά. Κάμε ότι είμαστε φίλοι επειδή γράφουμε. Ουσούτε. Γεια σου χαρά μου. Εγώ σκεφό μου. Είμαστε καλά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι πράγμα. Να μου κοπέλια είστε καλά. Εσύ Γιώργο μας. Τι κάνετε, ο παρικοί ψυχανάλυση, season 3, επεισόδιο 1, ρε κάνα την έναρξη ρε κομπάρε, Παναία μου ρε κομπάρε, ούλο λάθος. Ένα μας μάθει ο κόσμος τώρα ρε, γεια σου Κάρλο. Χαίρετε. Δεν μου κάνεις. Αναρρώνουμε σιγά σιγά. Δεν μου κάνεις. Έπαθα ρίξη καταράχτη και πώς το λαλούμε, κερατοειδή στο μάτι, μετά από τα πρώτα μάτσου του Αποέλμα. Ξέρω κι άλλους που πάθαν κερατοειδή, αλλά... Καλησπέρα. Ο Κάρλο θα είναι φέτος ο βασικός οπαδός του απόλυσης ψυχανάλυση, ίσως και αντικατάστατος, γιατί ο Σωκράτης πάφθηκε λόγω αναάρμοσης συμπεριφοράς. Εσύ σωρό μιλάς. Να κάνω πάρτι ομονία της. Δώστε χώρο στα νιάτα, δώστε χώρο στα νιάτα. Πάφσαμε τον Σωκράτη. Ρε μανά λεπτό, αν το σκεφτείς. Φίλε, πήραμε το στανότατο συνταγματικό αθλητικό δικαστήριο. Της Ομόνιας. Και αποφασίστηκε ότι πάφθηκε λόγω αναάρμοσης συμπεριφοράς. Ο γενικός ελεγχτής οπαδόρ, έτσι. Εντάξει, ρωμα, ένα λεπτό κάνει 4 podcast. Έρεξε και ο Μπούφον που κάνει άλλο podcast, αν δεν το ξέρετε. Έρεξε και τον Λοϊζίδη που είναι τηλεαστέρας. Εντάξει, ρε Σωκράτη. Μπράβο την ατάκα μου. Μπράβο την ατάκα μου, είναι άκουσα από Μπατσίχη. Για πέ. Το μοναϊκό μου μπορεί, εάν αν είσαι στην τηλεόραση σου τι βλέπεις. Τον Λοϊζίν και το... Πέτω, ξέρα. Τον Λοϊζίν και διαβίζει τη σκάβελο με νερό. Έχει πράγμα να θωρεί, δεν καλά και μεγάλα ψέμα. Κύριε Λοϊζίδη, να σε φέρω, να σου φέρω, να σου κάτσω δίπλα σου. Μες στη μέση μας. Κύριε Λοϊζίδη, έτσι ο Κάρλο τώρα. Φέρουμε τον Κάρλο ταμί. Όχι, όχι. Κύριε Λοϊζίδη, επειδή την προηγούμενη φορά που ήρθες ήταν μόνος του τούτος. Τούν την φορά θέλουμε σε εμείς να έρθεις. Δημόσια πρόσκληση. Λοιπόν, πολύ μνήμα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Είσαι να μπαταλία μπατανία να τυλιχτούμε ρε παιδιά, γιατί ήταν με κοντόν εγώ και ο κρύος. Να μπατανία. Φίλε, δεν ξέρω. Είναι δάμε μπατανία. Δεν ξέρω. Είναι στους πανηγυρισμούς εγώ άλλο. Ρε, πιάν την ο Σωκράτης που τον Ιούνι. Φέρει πίσω και τον Σωκράτη. Πρέπει να επικοινωνήσει μαζί να μας φέρει. Αν δεν επίθηκε να πάθει τάρτα κανένα κοντόν. Είναι ρε φίλε σήμερα μπατανία. Είναι μια φόρμα να την μπατανία ρε παιδιά. Περίμενε, είπα πως τώρα είσαστε πρώτοι. Εντάξει, πριν που ερχόμαστε τα είχαμε, μιλούσαμε και λαλό του Βατήχια ο Πολύμνιος έναν χαμηλό τον ναι. Να με, καταλάβες. Ερώτησα λ όχι, καλό. Δικαιούται, γιατί δεν είναι δικαιούται. Δεν δικαιούται να πω. Γιατί?
Είναι πιο συσταρισμένη η ομάδα μέχρι στιγμής, είναι μικρό το δείγμα. Εντάξει, είναι πιο σοβαρή η ομάδα, γιατί είπα του και έξω ότι κάποιες κλίκες που υπήρχαν μάλλον ευφία. Αλλά πολλά γρήγορα ακόμα δεν υπάρχει. Υπάρχει κάτι που να πεις ότι να το πιάσει σίγουρα ο ένας ή ο άλλος πινδρέωση. Εννοείται, εννοείται. Τι εννοείς. Εντάξει, δεύτερη έξοδο είναι καλά. Όχι, είναι καλή ομάδα. Επίσης και έκτο με ακόμη πρώτη μου και πάντα είναι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα που αλφαβητικά είναι πρώτη. Νόμος. Εντάξει. Πότε να το κάνεις και... Να πω για την ομάδα μου που να έρθει ώρα. Πότε να το κάνεις να τερματίσεις στο φινάλε που τελειώνει το πρωτάθλημα. Πώς, δεν είναι να το κάνουμε ώρα. Πάντως στο τελευταίο... Φίλα μου και άλλον Τζόκερ πόψε. Να πάω στον άντρο τον Καραβαλάκη να το πω. Αν και τον Τζόκερ εγώ πόψε να μάθετε. Άντε. Γιώργο μου, αν και τον Τζόκερ πόψε, δεν θα ξαναρχίσει το παραγή. Αν και τον Τζόκερ, δεν θα αρχίσει το παραγή. Είναι γιατί να με κλείσουν ένα θαλάσσιο, γιατί να βρω τι τσίρος μέσα στον δρόμο, ρε φίλε. Υπάρχει αντίδραση. Έχουμε έχουμε περίμενε, βάλτε το μικρόφωνο να ακούω. Άσο να κάτσει ρε. Έλα ρε φίλε. Πού να κάτσει. Στον τόπο του να κάτσει. Να κάτσει από εκεί. Α, να κάτσει πολλά. Σε πού σκευή μου. Να έρθει ο Σοκράτης μου πολλά. Έλα δίπλα μου. Γιατί θα έρθει και το μικρό τσεκάμε και παχαράν και παναήρκα. Είναι δυτική Κύπρος εμποδά. Επειδή δεν ξέρεις να μπουν το δάμε, προαλήγγυλα ότι... Επειδή υποτίθεται... Φίλε, εγώ σου πω, φίλε Κώστα δικαστή, φίλε Εφέτη. Δεν υπάρχει δικαστήριο που μπορεί να επαύσει πρώτο. Να γράψω όλο τον άνθρωπο. Εντάξει, Μάκη. Δικαστήριο που μπορεί να επαύσει πρώτο. Κύριε Πρόδρομε. Να σας πω κάτι. Έκαμε τη χαρά που είχαμε τον Γαλλέγο. Τώρα που έχουμε έναν κανονικό προπονητή. Δεν θα πω πρώτο. Πάρει ο Σατούρο. Με λάδι παιδιά. Και εγώ πιστεύω ότι είναι και ο καλύτερος πρόβλημας για το απόλυτο. Για να σου λέει μας τον δικό σου εμπαγιάτσο τώρα πέρσι. Τώρα γίνηκε μόνο το... Τώρα εδώ κάθε ζωή του Κουρτιόλα φωνάζει. Εντάξει ρε, δεν είναι η επιτομή της κολοτούμπας τους. Γιατί ρε φίλε, εσύ έκανε μας έχουμε το... Έχουμε το πλόγο προπονητή. Πέρσι στις αρχές που έκαμε στις 3-4 νίκες ήταν καλό και μετά είπες ότι με τον παγιάτσο που έχουμε έτσι είπες καλά. Κλόου. Συγγνώμη, έχει πολύ διαφορά. Είναι το ίδιο που μας ελάλλει που πιάνε και πας να φάμε ρε. Και τούν το πράγμα τώρα είναι άπομα πάλι. Ερώτησες να σου κάτι. Πέμε μου για ο Μπέρκ. Και να το αποθηκεύσεις φίλε μου ο κοτσός, πέμε μου να άψεις για ο Μπέρκ. Μικρό το δείγμα ακόμα. Για όλα τα πράγματα. Τι μου λέει γενικά. Φίλε, εσου λέω πώς είναι λίγο... Εσου λέω πώς είναι λίγο την ομάδα. Αλλά να δούμε. Εσύ πιστεύεις με τον Μπέρκ να κάνεις κάτι. Καλώς προπονητής ρε φίλε. Είναι και το σούπερ ας πούμε που μπορείς. Προχτές φάνηκε η ομάδα Μπέρκ ρε φίλε. Να σου πω γιατί. Γιατί έξερε να πούσε απέναντι του όμως. Έχει διαφορά. Ναι. Γιατί ήξερε να πούσε απέναντι του. Την Ομόνια ρε φίλε. Γιατί να ξέρει να μπαίνει. Ένα άλλη Ομόνια του τύπου κινημπούσε. Ρε φίλε. Πώς είναι η υπεροψία πάνω σου ρε. Εγώ. Ας το κόμμα από πράθυνα μπα τώρα ρε. Δεν είπα τίποτε ρε φίλε. Να σου πω πως τον αχάνα μην τόσο αμπνάσει. Να κάνει και ο ίδιος την θεωρώ ότι ο Μπέρκ θα έρθει στην 20η αγωνιστή. Να μας λέει ρε παιδιά έχουμε πρόβλημα με ο Μπέρκ. Είναι καλά τα αποδητήρια. Ρε αν υπάρχει πρόβλημα είναι το πούμε ρε φίλε. Κότσο κάμε ένα flashback με το attack του Σοκράτη στο πρώτη σεζόν, πρώτο επεισόδιο που πέντε το Αχάνα πιάσει τον απνάσεις. Πρώτο επεισόδιο που πέντε το Αχάνα πιάσει τον απνάσεις. Έβρε το βάλω. Καλά, ένα σου πω που μου το είπε δεν το πιάσα. Και εφόρεν την μέρα μια φανέλα που εσείς τη δαμε φανέλα, ναι. Παρόμοια, δεν ξέρω αν είναι τούτη. Εν τούτη που τα ρε. Φοράς την τυφαλιά, 4 κιλά τη φανέλα. Εξιάσαν τη μέσα αυτή μου και φέρα τη σήμερα. Εν πολλά κιλά του τη φανέλα. 300 κιλά τη φανέλα. Ράινε Ράουφ μαρέ. Σύστηκαμε. Είναι Ράινε ρε. Μάρκος Ραούφ. Έντα το πιάεις φέτος δε. Μακάρε ο πιάεις απνάς. Λοιπόν, έρχεται, άσε πες σε καρφωτήνη United. Τώρα σε έπαιξε την άκνα, δεν είχε βάλει και μια δεκάκι λίμπαρο. Ήταν καλά ο καλοκαίρις σας ρε. Πολλά. Πήγε δουλειά εξωτερικό, όχι ξεκάθισε καλά στην Ίσον Κύπρο. Επήγαμε και εξωτερικό. Πού έπιε στο κράτη μου. Φίλε, εγώ έπια στην όμορφη Μελοπόννησο. Μπράβο, καλά έκαμε. Στην όμορφη Μελοπόννησο. Έπαιζε το Αποέλ Κόφινος. Είναι εξωτερικό η Ελλάδα ρε. Πέτα να φουεί. Εγώ έπια στην Άσχη Μην Ουγγαρία. Και θα κλείσουμε με ο φίλο μου τον Κάρλο, εκκλείσαμε μαζί τις ίδιες πτήσεις. Εκκλείσαν και ο Γιώργος. Και εκκλείσαν και ο Γιώργος, θα πάμε μαζί στο Γερεβάν ρε φίλε.
Ήταν να κάνουν το range ο Σοκράτης και δεν μπορούσε. Και δεν μπορούσε να αλλάξουν μελά. Αλλά ύστερα μετακινήσαν τον να κάνουν μετά απόψε το range. Πέπτει νύχτα τώρα, παιδιά. Το λέγαν σι και τελικά είναι τσιθκιό. Φίλε μου, έτσι αν είσαι απολύσεις, θα βρίσκεις την πονηρκά. Έτσι είναι, είμαστε παθημένοι. Να γραφτεί και αυτό στην άρμοστη συμπεριφορά Σοκράτη. Να μιλήσουμε για κάτι που ενδιαφέρει τους φιλάθρους. Λοιπόν, όταν ψάχνετε κάπου να πάτε φτηνά, με ωραίες υπάρξεις, το Κισινάου είναι για εσάς. Να μην έρθουν άλλοι. Α, η Ερεβάν δεν χρειάζεται να έρθουν. Όχι, όχι. Εγώ λέω για το Κισινάου. Το λοιπόν, κύριε, είναι όλα πανφτινά. Ήπιαμε 50 μπύρες, 50 shots, 30 σπασμένα ποτήρκα στα 123 ευρώ. Περίμενε. Του λίτρου η μπύρα. 123 ευρώ, θυμάσαι. Αν έπιες 50 μπύρες, έξες πώς έδωκες. Είπα μου την επομένη τα παιδιά ότι δώσαμε 123 ευρώ. Εγώ το μόνο που θυμούμε είναι ότι παρόλο λίγο να συλληφθώ στο γήπεδο. Άτε ρε, χάσαμε τις ευκαιρίες να συλληφθούν. Και κύριε Λοϊσίδη, δεν έμπηκα που κρυφά τούνελ στο γήπεδο, έμπηκα με το εισιτήριο μου κανονικά. Και ήμουν νυφάλιος. Μπράβο. Κάπως. Τώρα λοιπόν, εγώ θέλω να προκαλέσω το φίλο μου τον απομένο Μποζή. Πάσε πολύ ποτά ρε. Ένας είναι απομένος. Ο πρωτοπόρος, ο πρωτοπόρος. Ένας είναι απομένος. Και άλλος πρωτοπόρος, δεν είναι μόνος. Το λοιπόν, όχι πρωτοπόρος ένας είναι. Είναι πρωτοπόρος. Ένας, πρώτος. Εντάξει ρε, πάμε βαθμούς. Ήσουν πρωτοπόρος. Πέρσι έπια έχασε μπροάθημα να πατήχεις ρε φίλε στην ισοβαθμία. Οπότε ο πρωτοπόρος ήταν από έλθει. Όχι στην ισοβαθμία. Και ο μόνος το έπια που ήταν πρωτοπόρος στο COVID, αλλά για μένα είχε ισοβαθμία. Ούτε Wikipedia να γραφτεί. Το λοιπόν, βάλεις έτσι ένα τραπέζι, είναι δυο μας ρε κουμπά. Δεν είναι. Και θα κάνουμε το επεισόδιο για μέσα στην Οκέλλα του στα γωνιά. Εντάξει, με πισίνα, με τα ποτά, τα πράγματα. Και να γίνει εκπομπή που κάνουμε. Δημόσια δηλώνω την επόμενη εβδομάδα που να κάνει πιστέντη στο τραπέζι. Ενάρτης. Θα πάει στην Αρίτα. Επέτσι και να σα πω κάτι. Έπαιξα τον καλοκαίρι 20 παραστάσει σε επαρχία Μπάφου. Τρία χορκά με τα ίσα, είναι αν λέγαμε νηστικό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο μας τα ίσα, είναι να μας τα ίσα την εσείς. Ο πιστέντης είπε μου επίσης ότι ο Πολύμνιος έφαγε τσίτρινη κάρτα, διότι πλέον βρίζει τον Παναθηναϊκό. Έτσι μου είπε μου ας όμως να μπαιρεστεί. Ναι, αλλά μου άρεσε το λέω επεισόδιο, αλλά δεν ανοίξω το κομμάτι. Μην μπείτε σε τούντο. Απλώς είπε, δεν θέλω να ανεκατώνω. Όχι, εκατώσε και δεν θέλουμε να μιλήσουμε ούτε εμείς για το κεφάλαιο. Σαν εσείς δεν θέλω να μιλήσω. Να μιλήσουμε ρε. Πάμε λίγο, πέμε στην ερώτηση σου. Θέλω να μου κάνεις μια ερώτηση. Όχι, ρε Φιλίπα σου, αν δέχεσαι να βάλουμε στοίχημα ρεθικό μας για το Super Cup. Βεβαίως. Όχι. Ρε, μα πότε είναι δεχτημένος. Και άλλη Τετάρτη. Θα κεράσει σουβλά για να έχει ένα στο κολόσι ένα ωραίο μαχαζούι. Ναι, ρε φίλε, να πάμε μαζί να δούμε. Να πάμε μαζί. Τέλεια, ο Ιτιόν να κεράσει. Ναι, ρε φίλε, είδε πέναλτι πάει. Ωραία, περιμένετε. Άτε. Να πω του κόσμου ότι φέτος να έχουμε πολλά νέα πράγματα και τα λοιπά στην πορεία. Έτσι, σήμερα ήταν απλά να είχαμε ακόμα έναν πρώτο επεισόδιο γιατί είναι αλήθεια ότι πιάνναμε πάρα πολλά μηνύματα. Έπρεσε με ο Πατήχης ότι ήθελα να κάνουμε επεισόδιο. Παίζει με την Πατήχη του. Υποθετικά πρέπει να ξεκινήσουμε στον Οκτώβριο, αλλά κάνουμε ένα επεισόδιο έτσι εισαγωγικό να έχουμε πολλά ωραία πράγματα και φέτος που να σας τα δείξουμε. Τι έλεγε στον Οκτώβριο. Επέρασαν τρεις αγωνιστικές, έχουμε ένα. Λοιπόν, κι άλλες δουλειές, ρε. Ένα καταλάβει, με περιμένουν να δέρει το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, παιδιά, φέτος να έχουμε έναν νέο οπαδό της ΑΕΛ μαζί μας. Ποιος. Τον οποίο να σας τον παρουσιάσουμε σε λίγο. Μανίναν οπαδό. Φυσική παρουσία, ναι. Εντάξει, ένας που είναι πολύ συμπαθάτη, κανένας, να σου πει αλήθεια. Γνωστός. Ναι, γνωστός. Αλλά ήθελα να το φέρω απλά έτσι για να σας συντριγάρω. Αν δεν σας αρέσει η παρέα του ή οτιδήποτε, δαμέ να είναι, μπορείτε να φύγετε εσείς. Να σκεφτούμε έτσι Λευκοσιάδης. Όχι είναι Λευκοσιάδης ρε φίλε, αλλά είναι ένας τύπος που, εντάξει, μην το πείτε που να έρθει, αλλά είναι... Ξέρεις με Λευκοσιάδη. Τίποτε. Άιστον, τι ρωτήρι παντούπα, να με περκεί να φέρει, άιστον. Τίποτε. Μάριος νεοφύτου. Άι ρε εσύ. Μάριος μου, βάζω μας κάνουν πολλά ρανεκπομπή.
Τέλος πάντων, μιλάτε ως που... Να μιλήσω για έναν ωραίο φλέβο θέμα. Πέμας ρε, ό,τι θέλετε. Στο Τισινά, ρε φίλε, έτσι πολλά, αλλά έχει τρομερόν. Ενώ αλίστας. Έτω ρε! Έτω ρε! Είμαι σίγουρος, 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 σίγουρος. Φίλε μου. Ρε, παραπατρίστηκες. Όχι, όχι. Α, ταξίδι μόνο για μας. Εμπήκα και μείνω σε κυβριτή, πρέπει να ακούω να ξαναμπώ. Τώρα κατάλαβα. Τραπίζες που πάρα που είναι σώμα. Δεν μπορείς, δεν είναι βέβαια. Επίσης ήταν νυχτά και μπήκα. Αν πάει και επίτησε το σπρέι. Επίτησε το σπρέι. Έξω. Ολοϊσίδης ήταν για μένα. Μέσα αν το είχα. Πότε ήρθες ρε. Λοιπόν παιδιά, τούντο κολόπεδο ήρθε μόνο για το επεισόδιο. Ότι ήταν να έρθω το καλά ρε, αυτές σήμερα βάλτε story που δεν το... Έτσι όπως μας το λάλεσε μουσείο. Αυτό ζαχαροπλαστική. Είχα το έτοιμο που τα χτες. Ναι ρε, αλλά εγώ μέρα, περίμενε, επειδή εμείς μιλήσαμε μέσα στο Messenger, λαλή μου, σκέφτομαι να έρθω στην πρεμιέρα. Και λέω και εγώ, κουμπάρε, εντάξει, να περιμένω. Και έβαλε story, ρε, κουμπάρε, κάτι στη Βαρκελόνη που κάνουμε γλυκά, από όλα τα πράγματα. Λέω και εγώ, θα έρθω, κουμπάρε. Δεν είναι η πίεση. Δεν είναι η πίεση. Πήρε μοίρα στη μάνα μου στο Στρόβολο. Ούτε καν δικαιώματα ψήφου. Σαν μιλάς θέλω να μας κάνει και το μικρόφωνο που σας δεις. Και πέτω ότι ούτε καν δικαιώματα ψήφου στη Λακατανιά. Τίποτε. Ούτε τα γεγονότα στην Κύπρο, να φύγουμε σόι Ισπανίου. Για να σε ψηφίσει άλλη του. Όχι ρε, νιώσε δικοϊκός, διότι λαλή σου τώρα παρά να ψηφίζω αν πω στο δίλημα Σοκράτης για χανάς, καλύτερα από ότι δεν ψηφίζω Λακατανιά. Αν δεν λιώνεις τώρα Ισπανία. Ευκείδε και δικαιώ όμως. Ναι ρε, good. Έτσι εύκολα θυμάσαι. Α, ναι. Εντάξει, τόσο να έρχεται σίγουρα, εντός πάντων προβλήμα. Όχι, ρε. Γι' αυτό που ήθελα να μην ψηφίσω να βγει. Αλλά άκουσα ότι βγες καλά. Επία καλά, τσοβόλου. Που λάδεις προχτές, που με ρωτάσανε, πεθυμώ είναι αέλ πολλά, αλλά προχτές έπαιδε την ίδια μέρα να έπαιζε η Μπαρσελώνα με τη Χιρώνα. Η Χιρώνα, η Βαρκελόνη... Η Μπαρσελώνα είναι Μπαρσελώνα. Θέλετε να σας ισπανικά ή καστεγιάνο. Είναι Μπαρσελώνα. Είναι πιο εύκολα από τα γαλλικά ρε παιδιά, τα ισπανικά. Όποιος πάει να μαθήνει τις γλώσσες, ξέρει τα ισπανικά, είναι πιο εύκολη γλώσσα. Που λαλείς, και κατέβηκα, έχουμε μια πυραρία και θεωρούμε την Απάν. Και κατέβηκα κάτω και θεωρούν την Μπαρσελόνα με χειρόν. Εγώ ρωτάς την πυραρία, μάνι μάνι πάνω ρε. Καλά ρε, αφού είσαι 20% ρε. Και είχε έναν τυπά και φορέν που πάνω ήταν φανέλα την Μπαρσελόνα. Και που κάτω φορέν πάνω ήταν της χειρόνας. Τώρα πάντων, και πήγαινε πάνω και πήγαινε να σκάλεσαι, σκέφτε μου. Α, παίζε ένα πόλο τώρα, πάνω από εδώ ένα πόλο. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο, η ομάδα της πόλης μας, ναι. Και λέμε σώσ' μας, αφού είσαι και εγώ αγαπούμε την πόλη. Να τρώεις ξύλο και που δεν ξέρω, αριστερά. Τελικά είναι σφαχτήκαμε μεταξύ μας. Ας με να πω, πλήσα εσύ με να το πω τον το πράγμα. Ένα δε μας,
Γιατί πια τέταρτη φορά γήπεδο μου να ξεκινήσει με τέτοια. Τρίτη ρε εσύ. Τέταρτη. Τέταρτη. Σύριον, τελευταίο μάτς. Ναι, πέρσι. Πάμε, έκαμε τα εγγένεια του αλφαμέγα, σειράμε το κάτω. Εμάζουν και να παίξουν παιχνίδι. 21 του Γενάρη, 24, 24, πότε μπουλά. Τέγιωσε. Και φέτος. Όχι ρε, ήταν τα ίδια. Ρε, πάλι είναι. Άχι, τρεις φορές πάλι πλάκας είσαι. Το λοιπόν, ναι. Και πάω, ναι. Πάω. Έφυγε από σπίτι. Έφυγε από σπίτι. Η ώρα 6 και 5, για 6 και 10. Το σπίτι μου έπαιρνε το Τσίριονα. Φεύκω, εσαλαβάτουν κιόλας που έρεσε από το Τσίριο γιατί λέω να πω και κάτω πάλι. Πάω, βρίσκω και πάρκινγκ, μένω μέσα παιδιά, 7 παρά. Μπήκες πενιζό. Ναι, κάθομαι πλέον ανατολική. Και πάω προς τη Μερκάντο να λύσω να πω για τα σπασμένες μηχανές μας και πήγαν που γίνει την πάντα για να μπω μέσα. Παιδιά μπαίνω, οι αλίστες τώρα στα 50 μέτρα από μένα, μια χαρά είδες και παρέσουμε χειρετήσω, με κάθονταν κανονικά, μια χαρά είμαστε. Και προχωρώ, 7 παρά τώρα. Και βρίσκω στις παρέες μου και τον κολλητό μου για μέ. Ήρθες, ήρθα, Μαλάκα μπορώ να μην ξεκινήσω αγώνας. Τι εννοείται λαλό σου. Κάνουμε έτσι, Μαλάκα είπα συνότι μπήκαν ο παίδης, αέλ, χωρίς εισιτήρια κτλ. Καλά ρε λίθι, γιατί με πιάτε τηλέφωνο αφού παρκάρεις κάτι από κάτω. Να σηκώσω την αφιά, γιατί δεν θα ξεκινήσει. Το δεδομένο, να μπει αστυνομία το και το, εντάξει. Κάθομαι, θυκαιολίστηκα ήδη. Και ακούω την ηλίθια ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι οπαδοί της ΑΕΛ να φύγουν από την κερκίδα και απάξα να μπουν μέσα. Παιδιά, να πάω στον πιο φιλήσυχο λαό του πλανήτη και να του πω ευκάτε 850 άτομα έξω ξαναμπείτε να μην αμπουλάλει ρε τύπη. Οι αελίστες. Στην πόλη, φίλε, λύσαν τα νεύρα μου, πώς είναι. Στην πόλη, ρε, ξεκινήσαν και πάση. Να σου εγώ να πίστευτε το πράγμα τώρα. Ότι Κυπρέος, άιστον Κυπρέος, Λεμεσανός. Αχανάς έγινε έξω προχτές που έκανε συνεδρία, αν γύρτερες τρώγαν τη λεπτά. Φίλε, Αχανάς ένα αυτό. Ας το δήμο εννοείς. Το λοιπόν. Ρε, κάμασα στη σχέδια, μια ζωή πήδε χαπάρει. Λεμεσανός. Όχι, όχι. Ρε, τελειώσε δε. Λεμεσανός άνθρωπος, ρε. Λεμεσανός άνθρωπος. Να βγει έξω για ξαναμπεί, μιλούμε. Ρε τον κύριο Μάντα κιού για το COVID να κάνουμε rapid test ευκαιρία να σπάσω τον άλλο είπα έτσι ευκήκα συμμεθυκιά. Αλλά ένα μπράμα τα φαινόμενα οι μεγάλοι των πάτσων σχολείων και τα υπουργεία μας και τα λοιπά. Όταν βάλεις το γα***ιό το εισιτήριο, γιατί είχε ένα τόπο το εβάλασαι. Βάλε μπίμ πρέπει το πίπ το εισιτήριο, δεν είναι τηλεόραση μου σε ρε. Τηλεόραση μου λοιπόν, podcast, δικαιώσε στο ίντερνετ. Όταν βάλεις το εισιτήριο, το μηχάνημα δεν ξανακάνει refresh για να ξαναβάλεις. Ευκάλλαν τον κόσμο έξω και γυρίζανε οι άνθρωποι του αλφα μεγάρα πέθηκε και δεν μπορεί να χτυπήσουμε το ticket ξανά. Αλλά. Άρα δεν έχω να κάνω λάθος. Μα εν τούτο φαινόμενο. Ναι, μην ήσκουσιν 30 άτομα πάνε στην κερκίδα τη άλλη 40 άτομα. Και θυμάται η αστυνομία του Δήμου. Η αστυνομία του Δήμου πώς είναι. Φανελούα. Άγκρα νου είναι όπου του ποδηλάτου. Έτσι. Ο... να κατευθυνθούν προς τους οπαδούς της ΑΕ. Τα είχαν να μπουν κάμουν την ώρα να τα είχαν βγάλουν έξω. Να πούν να βγουν, ναι. Και πεταχτήκα και η αλίστα να του πέθηκε. Πού πάτε, εδωρούσαμε τον μπροστά μας. Το λοιπόν, ναι, πού πάτε. Τι είναι την ώρα, πέθηκε. Εγώ να μιλήσω ειλικρινά. Τι είναι οι 50 που ήταν πάνω στην κερκίδα, γιατί 10 ήταν τα σούπερ θηρία που πάτησε στο σχολείο με τις κοντομάνικες μισή πνοήμιον και τα λοιπά. Αν τους έλειαν από ξύλο, αν τους σπάσαν από ξύλο τώρα κυριολεκτικά, γιατί πήγαν να τους τα είχαν να σου βγάλουν έξω. Ήταν αυτή ο επατήτης ΑΕΛ. Ναι, ναι. Γιατί. Να σου πω. Πρώτα απ' όλα, αελίστα. Ήταν με Αγγλό πρέπει που ευκήκα. Φίλε, αν έρθεις τώρα εσύ με τον Γκλόπ και χτυπήσεις μου, να σε χτυπήσω πίσω. Ναι, τότε σου. Αλλά εγώ την ώρα εντωμεταξύ, να σου πω και την Μερκάν την ποδά, ήμουν στα τηλέφωνα με δικούς μας οπαδούς που ήταν μέσα στο γήπεδο και μιας που γιώσαν και η Έλενα, που είναι ξέρει και ο κόσμος και λέω και την αϊπησιά μου, λέω, πες κιά, φκάρτε τον κόσμο μπόξο. Επειδή λέω, ο Μαξίν ήταν ο Πανίκος που έμεινε. Είναι δύο Πανίκοι. Είναι δύο Πανίκοι. Και ο Πανίκος λέω, δεν ξέρω κατά πόσο το πράγμα μπορεί να γίνει, ας πούμε. Φίλα, φωνάζε το αλφαμέκα ότι όσοι φκάλεις, δεν μπορεί να το χτύπησε το τίκετ. Μα ευκήκασιν, εν τέλει, και λέω, πιάνω την αϊπησιά μου τηλέφωνο, την Μύρια, η οποία είναι 40 κάτι χρονών, γιατρός γενικά. Και λέω της ρε Μύρια, δεν που γίνε, λέει μου ρεύκαλα μας πόξω και γυρεύκαμε με ποιος να μας ελέξει. Λέω τι νοήσε, λέω γυρεύκαμε αλήθεια κάποιον, έλα έλεξε με, επειδή εγώ έχω εισιτήριο, να μπω μέσα. Και αν έχει 10-15 πόνοι ελεύθηκα, εσύ, με τους βάλεις τους 10-15. Ύστερα, μόλις η αστυνομία είναι στιγμή μπροστά που είναι όχι, μετά μπαίνουν μέσα και ο παιδί Σαέλ για τον λόγο. Γιατί όταν ήρθε η αστυνομία του Δήμου, αφού πάντως μπαίνετε μέσα. Βουρίσαν και άνθρωποι, πήγαν και διώξαν τους. Το λοιπόν, και δεν τώρα να που γίνεται. Ανακοινώνουν τα φαινόμενα. Ο αγώνας δεν θα, θα διεξαχθεί. Μα ήταν μετά που σταθήκασαν παράταξη. Ναι, σταθήκασαν παράταξη και ανακοινώσαν το στα μεγάφωνα. Είσαι και πολύ πάσταν εσείς. Όχι ρε, ήρθαμε και πάνε... Μόλις έπρεπε να στείλαμε στο γύρο, έπρεπε στο χόρτο να ανακοινώσαν το ρε. Εμάς ήρθαμε πάνε στην κερκίδες, πάνε στην κερκίδες. Όχι, άκουε τώρα τα φαινόμενα. Αστυνομία. Άκουε ρε,
Το δάμε, παιδιά, εγώ προβληματίστηκα για τις μάπες, για τη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Ότι αν μας τύχει οτιδήποτε, επάθαμε την μες στην κοινωνία. Ναι ρε, παιδιά, έχουν υποθέσει. Ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί ο αγώνας, είναι η ΑΕΛ Πότσι, ο Απόλλωνας Ποδά, ανεί ταυτόχρονα ούλες τις πόρτες και τους ευκάτε έξω. Αφού ήταν τα φύμε που πάνω εμείς υποτίθεται, ναι. Κι όμπου πάνω ρε, με στείλε μεσό. Έγινε τίποτε. Με τους οπάδους όχι ρε φίλε, γιατί είχαν εντύπωση ότι φίλε δεν τα είχαν οι άλλοι. Είχαν τα με την αστυνομία. Ναι ρε φίλε, δεν είχαν καμία σχέση με τους οπάδους. Να πάμε λίγο στην ουσία όμως. Η προκήρυξη τι λέει τώρα. Φίλε, εγώ σου πω ένα πράγμα, μην κοφτεί. Ακούς την προκήρυξη. Θα σου πω κάτι, εγώ για να ρίξω κάτι. Εγώ δύο ώρες προσωπικά έφα να φύγω από γήπεδο, γιατί αστυνομία μέσα στο γήπεδο δεν είχαμε ασφαλεία. Τροχονομία δεν είχαμε να μας διώξει. Εμείναμε ρε φίλε. Και είμαι μόνο εγώ. Έχω ζωάμε 65 μαζί με έχω τα ούλα. Μόνο με τις υπέρα. Έχουμε ήδη. Κάμετε ένα πω. Ένα λεπτό ενδιαφέροντο ανταποκριτή του CNN. Του είναι το πλάνο που έχει παστινίσκησε. Καλησπέρα, Μπούφε. Όχι το φορεία. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Μπούφε μας είναι στη γενική σύλλευση. Βλέπει μας. Ναι, ξέρει το ότι είσαι να με. Όχι, δεν του πω τίποτα. Ακούσε τώρα, ρε βλάκα. Έμα φορεί ζώνη πάνω. Είδα τον. Και ένα δοσάζω. Έχει ώρα που με μέσα σε θορούν το. Α, ενώνει τον Κωνσταντίνος, βλέπει το. Αλλάξαμε τα φέτος. Δεν ήρθε ο Ιωρούμε. Κάρτε το μικρόφωνο. Κωνσταντίνε, δεν ήρθε ο Ιωρούμε. Να μου κάνετε ρε, παιδιά. Να μου κάνετε ρε. Πέμασε εσύ να μου γίνηκε. Ναι, πέμασε εσύ, είσαι στην έλευση. Ρε, να κλείσετε, θα κλείσετε. Ακόμα δεν πήγα μέσα, τώρα να πούμε. Πήγα έτσι να πω ένα καλή αρχή για την νέα μας χρονιά. Και να τα πούμε. Στο επόμενο επεισόδιο μου κοντά. Τέλος είναι η ατμόσφαιρα, το κλίμα. Ηλεκτρισμένη. Πάρα πολλοί κόσμος σε συγκρίση με προηγούμενες. Να δείξει. Είναι η πρώτη φορά που έχω κανονικά ο κόσμος την φορά. Αλλά είναι αλήθεια. Ακριβώς. Σημασία έχει η επιβίωση του συλλόγου και του αγωνιστικού έρχεσαι στη μοίρα. Ναι, έρχεσαι δεύτερη μοίρα, αλλά εντάξει, ακούω πολλούς αρθωσιάτες που ψιλοαχωθήκαν λίγο, όχι για το χειρότερο σενάριο. Ωραία, έχω συγκούβαλμα. Φίλε, λαλώτο που τον μπλούζον εδώ και δύο μήνες, πρωταρχικό στόχο να γλιτώσουμε τα περιπέτειες. Να μου τον μπλούζω. Περίμενε, εσείς να σταματήσετε το podcast, ρε, μέσα δεν ξέρω καλό, ξέρει. Το Blue Island, το άλλο με αψάκ. Λοιπόν, ρε, εντάξει, ώσπου να δεις τι να κάνεις όμως με τα διοικητικά, ποδοσφαιρικά πώς είναι η ανόρθωση τώρα, εν τόσο χάλια όσο ακούγεται, εγώ μόνο τις φάσεις βλέπω, έτσι τα ολοκληρωμένο παιχνίδι. Είναι τόσο, τα παιχνίδια ειδικά προχθές με την Μπάφο και συγχαρητήρια πολύ με αρχή, με μέση, με τέλος. Εντάξει, θέλει πολλή προσπάθεια για να μην εμπλέξουμε σε αυτό. Που φόμου, μα είδα κάτι για Κρυκόβια και ισχύουν το πράγμα. Βέβαια, δεν έχουμε διοίκηση. Και όπως το έδεσαι εσύ, θα το ζητώ. Μπουφό, να σε ρωτήσω εγώ κάτι, ρε κουμπάρε. Επιάτε έναν παίχτη μου τον Άρη. Το Σπόγγερτς. Ναι. Τραυματίας. Τραυματίας και έμπαιζε, διότι με τούν την ανορθώσει. Εγώ πρέπει να ξεκινήσω. Έκαμε δυνατή προετοιμασία με τον Άρη και ήρθε πίσω γυμναστήριο, έβαζε φλάση, ήρθε ξανά πίσω και έβαζε υποτροπή. Εντάξει, Ματίας θα επιστρέψει, μην ανησυχείς Μπούφος, μην ο Σμίτη, κάνουμε προπόνηση, μην ανησυχείς. Λοιπόν, ρε, ας πω, βράζω σαν καναπέσου για άλλη εβδομάδα. Είπαμε να ανόρθωσε μεγάλη ομάδα, να τα βρείτε, απλά λίγο επικίνδυνα τα πράγματα, όπως μου τα περιγράφετε και εσύ και κάποιοι άλλοι φίλοι μου που είναι κοντά στην ομάδα. Έτσι είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Γεια σου, Μπούφο μου. Άντε, Μπούφο. Φιλαβάκι, σάστου. Ναι. Σάστου. Τούτος φταίει, τούτος δαμέ. Αψακάρ που να εννοεί, ρε. Άντε, μιλάτε μετά. Να σας πω ένα, ορθώσει. Ναι, και να μπορείς να μας καλησπερίσει ο Ανδρέας, γιατί ήρθεν τώρα. Φιλαβάκι. Κάθε φορά... Δεν ξαναμιλήσαμε, ρε. Κάθε φορά που η ανορθώση όντως έχει προβλήματα, συσπηρώνονται όλοι οι παροσότες μαζί και βρέθονται και λεφτά. Ναι, θυμάσαι πέρσι αρχή της χρονιάς που σε ρωτούσαμε με τρόπον αν υπάρχει κάτι τόσο σοβαρό στην ΑΕΛ επικίνδυνο, αλλά βλέπεις την ΑΕΛ ότι έχει μια υγεία λίγο καλύτερη ανόρθωση τώρα. Βλέπω, εγώ δεν ήταν ορθωσιάτη να συμφωνεί με άλλο ορθωσιάτη. Εντάξει ρε. Και έχω πολλούς μες στον κύκλο μου. Να σου απαντήσω παστό μου. Έχουν, η ΑΕΛ κάτι πέρσι. Η ανόρθωση όποτε πάει καλά όμως, όποτε πάει καλά. Αντί να συσπηρώνετε, σκοτώνουν. Ναι. Εντάξει. Έλληνας. Όχι, ρε φίλε. Έλληνας. Εγκαθαρών το Champions League, τότε πει. Φίλε, είναι ιστορία του Έλληνας. Ιστορία μας. Σαν Έλληνες, είναι.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι άιστον δεν μου μαζείτε. Ένα να κάνω. Εντάξει, ελπίζω. Πατήγησμένο ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή. Ας σου πω κάτι. Όχι, όχι. Ας σου πω κάτι γιατί εμένα επειδή υπογένεια μου όλη ανόρθωση θωρώ ίνταλος συμπεριφέρος. Αφού ανησυχούν πάρα πολλά για το μέλλον της ανόρθωσης. Ένα γίνον που λάβουσα να σου πούμε πριν ένα και τρία χρόνια ότι κάτι είναι να γίνει και να ξυλασπώσουν. Και το πιο είναι ότι ζητήσαμε τον κόσμο πολλές φορές λεφτά που ήθελαν, αλλά όσο να βάλει ο κόσμος που μπούγκαν για να επιβιώσει ένα και μήνες και πάλι. Τώρα παράδειγμα παίζουμε την Ομόνια και βάλαν τους καπέλων 20 ευρώ. Πας στο εισιτήριο έξτρα. Ναι ρε φίλε, αλλά ως πέντε να πας, ας πούμε. Ρε γιατί μες γιατί μες στην Κύπρο όλοι όσοι χρωστούν να χώνονται εκτός πομμάκι. Εμφωνικά. Φίλε, το respect όμως. Το respect. Εν και ξέρουμε να χώνεται. Ας σου πω, του δώσεις βρίσκεται το παραξένο και καταλαβαίνω λόγο που χωρίς παραξένο. Επειδή άμα μια ομάδα έχει πολύ κόσμο, ποιο είναι η ομάδα του κόσμου. Εμείς πρέπει να βάλουμε τα λεφτά. Συμφωνώ και εσύ το τι είναι, να κάνουμε και άλλο. Ναι, αλλά πόσο να σπούμε μετά. Εμπιστευτήκαν 15 πρόεδρους. Έχει αλλάξαν 8-9 διοικήσεις, ρε λοιπόν, ρε, αχάνα μου, καλησπέρα. Γιατί εσύ θέλει το σύμβολο. Θα μιλήσει, ρε. Εκεί που λέω μιλάς, έτσι σου αγγιώ. Μιλάς στο γήπεδο. Καλή αρχή σε όλους, τρίτη σεζόν, παιδιά. Πώς νιώθεις που είναι το πρώτο σου εκπομπή ως δημοτικός σύμβουλος? Έκαμαμε το παιδιακό. Πολύ το σκεύασμα, πολύ έννοια, πολλά τα τηλεφωνήματα. Να που κάνετε. Έκαμες καμιά άρμοση συμπεριφορά ως τώρα, ξέρεις καλά. Κοίταξε, αλήθεια ότι ζωή δεν με μια και φορές η δημαρχός. αλλά είναι βάσει σε καλό δρόμο. Ήταν κάνει συνεδρία ως Επιτροπή Πρασίνου, ρε φίλε, που είναι μέλος. Είσαι στην Επιτροπή Πρασίνου. Είμαι ο πρόεδρος. Είσαι ο πρόεδρος. Είσαι ο πρόεδρος, περίμενε. Σε πέντε σύντολος ήταν ντυμένος. Είσαι ο πρόεδρος του φτώρου. Κάνω τη συνεδρία, έρχεται μέσα ο Αχάνας με φορά φανέλα πράσινη. Δηλαδή μου, μα φορά με φανέλα πράσινη όλη στην Επιτροπή. Δηλαδή μου. Πρόεδρος σου. Φίλε, respect που ένας από λίστας είναι πρόεδρος στο Μονιάτι. Έλα φίλε μου. Όχι φίλε μου, respect που ο Μονιάτις είναι πρόεδρος των Βραζίνων. Λέμε ξανά, respect που ανευκάλασε πρόεδρος των Βραζίνων. Κοιτάξτε, ήμουν και πριν ρε φίλε, δεν μπήκα τώρα. Πέμε μας κύριε, ένα που κάνετε, είσαστε καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, άχανας έτσι πήγε η νομονία. Να χρειαστεί να κάνουμε την υπέρβαση. Μόνο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη που μας, αλλά ανούσια καλύτερη. Και παίξαμε το παιχνίδι που έπρεπε να παίξουμε και να κερδίσουμε. Αν έχει ομάδα που λαλούμε είναι ομάδα τετράδας, αν μην βάλουμε εξάδας, η Ομόνια σίγουρα είναι τζαμί. Θεωρώ πως ναι. Έχει 9 παιχνίδια που έκαμε η Ομόνια και στα 9 πάνω του μετρίου. Ποιο παίχτη είναι να κολλήσουμε φέτος? Το Ευάντρο. Το Ευάντρο, Ιβραμεντών. Πάσα ρε. Ευάντρο Κυπριανού. Λοΐζου συναισθήματα. Φίλε, δεν ξέρω. Είτε σου. Φίλε, ποιο μόνοι, άλλη ρωτήσα. Ευάντρος Κυπριανού. Εγώ ήμουν ερωτευμένος με την προοπτική του παίχτη. Και επειδή γνώρισα τον Τζέι από άλλες συνθήκες, ξέρω εγώ, έχω τον τρομερό. Τον Λοΐζο. Είχα του τρομερή εκτίμηση και έχω του τρομερή εκτίμηση. Εν ήξερα του τα ούλα γιατί γίνονται και τα οποία κάνουν ζημιά στο όνομα του Μίτσι. Κανάς δεν καταλάβει. Να ξεμωσει ορίσω ότι έρχεται ένα άδικο του τον ούλο όμως. Να πάει με τα γραφή. Ρε, ψηφίσαι λέγα τα μία Λοΐζου. Όχι. Α, εντάξει. Έτσι να ψηφίζει, δεν ξέρω, δεν οχλήσα κανένα. Είναι κανείς προετοιμασία μα τώρα, για 5 χρόνια. Εγώ έμεινε τώρα, έφτυγε. Αν είναι απογοητευμένο, παρά το μιλήσουμε. Κύριε Λίς. Λοιπόν, οκ, πάμε στην Παφό. Πάμε στην Παφό.
Να πάω και αύριο μέρα, μου έχω δικιά. Να κοπιάσεις. Λοιπόν, ήταν ιδιαίτερη χρονιά για μας. Ζήσαμε τα ταξίδια στην Ευρώπη. Πήγες στα τρία. Επίσης στα τρία από τα τέσσερα και να πάω στα επόμενα τρία που έχουμε. Τι θέλει να κάνω, να μαερέψω, να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω, να πλύνω τα πιάτα. Είναι τώρα φεύγει, πτήσει 11, που είσαι ώρα και όχι να κάνει τη δουλειά. Ναι, μαερεύκεις ωραία, είναι αλήθεια. Ναι, ειδικά, αυτό το κοιμάθες, είστε αρήτερα, θυμάστε. Λοιπόν, άντε, σοβάρεψε τον, ναι, πάνω. Πρωτόγνωρες εμπειρίες, απίστευτες εμπειρίες, στο ΑΜΕΓΑ τα εντός είχαμε τρία. Σωστή χρήση της λέξης πρωτόγνωρες, διότι φίλε Κώστα, πρωτόγνωρες σημαίνει κάτι που το ζεις για πρώτη φορά. Να μην λέτε πρωτόγνωρη. Μπορεί να ξαναζητήσει δεύτερη φορά. Ο Αποελίστας δεν μπορεί να πει πρωτόγνωρη εμπειρία. Ο Πατήκος να μην πει πρωτάθλημα θα είναι πρωτόγνωρη εμπειρία. Εντάξει, εγώ το κρίνω. Απλώς εντάξει, δεν θα καταρχάς που μας έμαθες το καταρχάς. Η μισή Κυπρέλα είναι το καταρχήν. Είναι καταρχάς. Κι άλλη μισή θεωρούψη είχα να λύσει. Είναι πραγματικά κάμα απίστευτες μεταγραφές και το πρώτο παιχνίδι είναι ευρωπαϊκό. Γύρω στους 6 με 7 παίχτες που έξανε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι έχουν φύγει και έχουν αντικατασταθεί. Παλακάρι, Μελούσου, κάποιοι, Κβίτα, τέσσερις τρεις βασικοί παίχτες. Ο Κβίτα είναι μες στο ρόστερ σας. Είναι εκτός ομάδας. Μα τον κάνουν εντός και εμείς, αλλά είναι ξέρω κόσους καιρών είναι εμάς. Φίλε, εσάς ξέρω κόσους καιρών είναι. Ο Κβίτα πιάνει γύρω στις 40.000 ευρώ το μήνα. Του ήβρα στην ομάδα να πιάνει 60.000 ευρώ το μήνα και δεν πάει. Τι είναι πήγε. Είναι στην ομάδα. Είναι γραμμένο μέσα στη λίστα. Είναι γραμμένο για να μην έχουμε πρόβλημα μαζί του ότι να μας πάρει δικαστικός. Αλλά θα αφήνουν τον εκτός 18. Δεν τα γυρεύκαμε έναν παίχτη. Όπως εμάς με το παρακαλώ. Ήβρε ομάδα για να πιάνει 60.000 το μήνα και δεν είναι πήγε. Πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία. Γεμάτο ρόστερ. Είμαστε στην καλύτερη φάση που θυμούμε την ομάδα της ΠΑΦΟ ποτέ, γενικότερα. Καταφέραμε να κάνουμε το 3x3 για πρώτη φορά. Δεν για πρώτη φορά. Πρώτη φορά είναι το 3x3. Πρώτη ήταν ρε, πρόπερς. Επί Μπέρκ έκαμε ποτέ τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Τρεις νίκες. Πρέπει, Μπέρκ έζαστε πρώτη ρε. Ναι, να συζητήσουμε. Όχι, με την ΑΕΛ δεν έπαιξε ακόμα με την ΑΕΛ. Εντάξει, όχι, δεν είχε καμία σχέση. Απλώς θεωρώ ότι η απόδοση ΠΑΦΟ τώρα είναι πάση στην κορύφωση για το λόγο ότι προετοιμαστήκαμε από τον Ιούλιο. Είμαστε πολλά πιο έτοιμοι από τις υπόλοιπες ομάδες που είναι πια Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπεις και την πολλά καλή ομάδα. Κάποτε είναι αυτή η κούραση. Φίλε, έχει μισά ώρα που νομίζω ότι είναι μια Κυπριακή ομάδα. Ρε στον τελικό ήταν κάπως άδικα, είναι γκριμ.
Φίλε, ένιωσα το. Είπα το ίδιο έγινε και με την Κλουζ. Στο πρώτο ημίχρονο βάλαμε τους δύο γκολ για πλάκα και τελείωσε στο 46 το παιχνίδι. Με την Κλουζ, η οποία έχει πολλές εμπειρίες. Λοιπόν, δείχνετε ότι είσαστε πολλά καλά. Είναι πολλά καλή ομάδα, πολλά σοβαρή ομάδα ως τώρα, και Ευρώπη και Κύπρο, όμως... Συγκρατημένα πασού. Ναι, ήταν και η τύχη μερομέρωση, γιατί οι δύο συνομένες προκρίσεις ήταν, έβαλε στο 90 φεύγα, ας πούμε, 90 συν 7, 90 συν 5, 90 που ήταν. Πιέζες όμως, ούλον το μας για να μας τηλεκρινείς. Να σου πω, θέλει και ρε φίλε. Δεν μπορεί να παίξει με κλειστή ομάδα. Επέζαμε στο ΑΜΕΓΑ με 10 παίχτες οι άλλοι αντιπαλοί μας και δυσκολευκούμαστε. Όμως θα παίξει με 11-11. Που είναι εσύ με 10 όμως. Ναι. Εντάξει, ενώ ότι εμπολά νωρίς, θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Τον που πες είναι μεγαλύτερο λάθος. Ακούω, ας πω. Το 18 να θυμάσαι, έμπαινα μέσα στο γήπεδο, εσύ με μεθοδίσαι, είναι σοκ. Το 18 έμπαινα μέσα στο γήπεδο, όποιος τολμούσε να με παίξει ανοιχτό παιχνίδι, θυμάσαι να αποτελέσμανες. Τον Απόλλωνα. Μάλιστα. Αναγκαστικά όλοι ρε φίλε, να σε παίξουν κλειστό παιχνίδι, τώρα αρχίσαι να παίξεις full attack, εννοείται ότι είναι να δυσκολευτείς. Το number one πρέπει να κάνει ο προπονητής σου είναι να βρει τη λύση στα κλειστά μας και να παίξεις τα νύχτα. Μην πείτε στα τεχνικά τώρα. Όχι, να πω κάτι, νομίζω πήγες να το πεις. Είναι η πρώτη φορά που μου λίδα με χάπι. Το από ερωλάρι. Η ΑΕΚ έπαιξε πολλά καλό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΛ έκαμε σκιο νίκες. Ο Απόλλωνας είναι δυνατή ομάδα. Η Πάφος είναι υπερομάδα. Η Ομόνια έχει 9 παιχνίσκια και παίζει μάπα. Ποιος? Καλή, καλή, ρε φίλε, έκαμε προκρίσεις, έκαμε δύο προκρίσεις με ανατροπή, ρε φίλε. Έχουμε μεγάλο, ρε. Μου λέει την ιστορία. Τρεις προκρίσεις. Έσου κάμα παράπονα. Δεν ξέρω να με λάλλουμε μπελάρες. Να δούμε τη δύναμη του Αποέλ, να τη δούμε εάν παίξουν φουλ για το Super Cup, διότι ακόμα δεν έπαιξε με ομάδα δυναμικής πάθου. Επίτησε μου με σπρέι, επίτησε μου με σπρέι. Παρακολόνια. Πρέπει να πάρεις στα πουλά, αλλά πρέπει να πάρεις στα πουλά. Ένα πάρεις στα πουλά, λεπτό. Να πω και κάτι. Κάνε σωστά πουλά, λόρε, κουμπάρε. Όχι, είναι σωστά. Ποιον έπαιξες. Τι εννοείς το πρωτάθλημα? Ένα λεπτό, θεωρείς ότι παίξεις καλό ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα? Ποιο ήταν το πιο καλό σου παιχνίδι που παίξεις φέτος? Θέλεις να μιλήσω... Γενικότερα! Ενάρτουμε βρε, εντάξει, ωραία. Να πω ένα μικρό στατιστικό, γιατί είμαι λάτρης της στατιστικής. Η μοναδική ομάδα που πήγε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και κατάφερε να μπει σε όμιλο ήταν η Πάφος. Καμία άλλη ομάδα κυπριακή. Δεν κατάφερα από την πρώτη χρονιά που βγήκε στην Ευρώπη να μην γίνει στο 14. Περίμενε, άκουε το. Ποια ομάδα? Ποια ομάδα? 68 ρε φίλε. Ακούστε και λεπτά. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Επίεν 8 του Champions League και Europa League. Η ΑΕΛ επίεν ο Μίλους. Εσύ επίεσαι ο Μίλους. Εγώ επίεσαι ο Μίλους. Επίαμε και γυρίζει ο Πολύπνιος μέσα στο γκρουπ και λάλε μας. Πείτε μου συγχαρητήρια, με μπήκα για πρώτη φορά. Πείτε μου συγχαρητήρια. Sorry, για τους φίλους της στατιστικής, ναι. Ο Αποέλ είναι η πρώτη ομάδα η οποία συμμετείχε στους ομίλους και στον τριών διοργανώσεων. Και Champions League και Europa League και Κορυφαίο. Ο Άρης Θεσσαλονίκης, δηλαδή όταν έχει 45 χρόνια που είναι να φάει τα στην Ευρώπη, αλλά έκαμε στενά τρία να πάει. Εν και μετράει το πράγμα. Πάμε στο Απόλλωνα. Μια μικρή παρέθεση πριν από τα πολλά όμως. Ακούω ένα λεπτό, μείνε όπως είσαι. Όχι, μείνε όπως είσαι. Έχεις ωραία ζαμπουανέλα, όχι ώρα που σας παρακολουθώ, αλλά ρε φίλε, η ζαμπά του πολύ μνημείου. Είναι αλλού ρε. Είναι αλλού. Φίλε, και μόνο τατού. Θα το ρωτήσω εγώ, σύντο από κάτω, τατού ή ζωγράφησες στο κανένα μωρό πριν αυτής. Μωρό. Μωρό του. Δεν καταλαβαίνεις, τα έχω την παιδικό. Δεν ξέρω ζωγράφησες στο κάποιο μωρό. Okay. Γιώργο μου, δάμε, έχω πρόβλημα στις μεγάλες. Γιατί θα ρωτάς προλέτικο το τζάμπο και το καθαρό. Σε λίγο να γεράσω ποτό. Είμαστε για πίτσα, μια. Να μιλήσουμε. Έτσι ρε τζάμπο και ράτου. Να μας ταμπάρουμε, είναι το κότσινο ρε. Αυτό. Ρε, κουντά στο τραπέζι, κουντά στο πού να το πάρεις. Πάμε. Απόλλωνας, φίλε μου, είμαστε για πρώτη φορά μετά το πρωτάθλημα, το 22, happy που βλέπουμε μάπα από την ομάδα μας. Παίζουμε μάπα. Ρε φυλάξτε τα του ταούλα σε κοιο αυτομάδες. Θέλει να δουλειάζει σε κελέντο. Όχι, ήδη στα γήπεδα. Όχι στα γήπεδα, είμαι στα στούντιο δικά μας. Κύριο, για να άρμοσες συμπεριφορά. Λοιπόν, τώρα πραγματικά παίζουν πολλά ωραία ποδόσφαιρο. Είναι ομάδα ξανά. Ενώ ομάδα ότι συνεργάζονται μέσα στο γήπεδο. Βλέπουμε και το κλίμα των παιχτών μας ότι είναι πολλά ωραίων.
κινούνται μαζί, πάνε να τρώνε εστιατόρια, κάνουν σι. Και λέμε και εμείς, επιτέλους, επέστρεψε ξανά οικογενειακό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια. Θα δούμε τι θα γίνει ακόμα με πολλά κλειρά. Με την ΑΕΚ, πρώτον ημίχρονο, για όσους δεν καταλαβαίνασαν τόσο καιρό στην οπαδική, είναι τη λέξη εκλείψαν μας οι κατησικουτάλες που καταλάβαν το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ, πατήγη μου. Αλλά παιδιά, όταν έμεινα από όλας με 10 παίχτες, εγώ ήμουν 100% σίγουρος, πρώτη αγωνιστική μετά από τούτο, γιατί δεν και παίζαμε ομάδα δεύτερης κατηγορίας, είναι την ΑΕΚ που παίζα, ότι το μάτς δεν το έπιανα. Ή χ θα έρκετουν ή θα έχανα, είχα το δεδομένο εγώ. Και έτσι όπως έγινε, με την ανόρθωση έκανα μια επαγγελματική νίκη οι παίχτες μου. Και εσύ, με την ΑΕΛ ήταν να δούμε ακριβώς... Με την ΑΕΛ ήταν να δούμε για πρώτη φορά έτσι ντέρπι με Καμίνη, δεν το είδαμε. Εσύ τσάς να γίνει με κόσμο. Μα και πες και παίχτες. Εσύ τσάς να γίνει ποτέ. Έτσι μικρή παρέθεση. Είναι λιωναδικό. Σαν ΑΕΛΙΣΤ, είναι λιωναδικό να πούμε για τον Απολλώνα, να του πούσει, να παίξουν χωρίς οπαδούς, για παράδειγμα. Που ήταν από τον υπεδούχος. Άρα, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Να σου πω άλλο πράγμα, πας τούτο ρε πλάβο. Αν μας δώχουν τρεις πόντους, ούτε κανεί. Όχι. Το να μας κόψουν τους κόμπους τρεις πόντους είναι το πιο πιθανό, γιατί πάντα κάνουν μας το, αλλά τέλος πάντων. Γιατί μια ζωή ρε να έχουμε ένα παιχνίδι, ούτε κανεί. Να μας απαντήσω αχάνα ρε φίλε παστού. Ο κύριος Λοϊζίδης, να μας πει κιόλας, και κλείω, τελειώνω τώρα, όταν δεν έρχονταν οι θύρες που είχαν την κάρτα νοπαδού, γιατί εγώ πήρνα γήπεδο τότε, γιατί δεν αντέχα να μην πάω. Τις δημιουργίες που μου έφερε στο Αλφα Μέγα, γιατί μου τις έφερνε και τότε, είχα το απορία. Πώς να μου απαντήσω, θα σας πω κι εγώ. Λοιπόν βρε. Σόκρατες. Να δώσω πρώτα το διευθύνσιο. Τον λόγο. Στο φίλο μου Γκάρλο, να μιλήσει ο φίλος μου Γκάρλο και να μιλήσω, επειδή είμαστε κάπου λίστα, δεν κρύβα να μιλήσω. Ναι, να ρωτήσω κάτι, χωρίς παρέξη. Ναι. Τι τον ας πούμε τώρα, που δεν έχω το πρόβλημα, τώρα δεν έφερες τον έφερες έναν όρθος για άλλο. Καταπιέσουν τις μειονότητες πάλι, καταπιέσουν τους Αρμενέους, γι' αυτό. Καταπιέσουν τις μειονότητες. Ήταν να πάμε στο Γερεβάν νομίζεις. Θα πάμε στο Γερεβάν. Δεν είναι αυτό που 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 που την αρχή με τα ευρωπαϊκά ήμουν. Λοιπόν, η εικόνα στο ΑΠΟΕΛ για μένα προσωπικά, επειδή δεν ξέρω τα ευρωπαϊκά, είναι αρνητική ακόμα. Ο μόνος τρόπος να ξεπλύνουν την τροπή που νιώσαν την νύχτα με την RFS, με την εμφάνιση τους, είναι το προάθλημα για μια σεβαστή πορεία στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν έπαιξαν κάποια ομάδα δύσκολη, αντάξια μας σε επίπεδο αγωνιστικό μιλό, για να δούμε πού στεκούμαστε. Είναι ρεζίλη για την νύχτα, ρε. Ο εθνικός. Να παίξουν την διάρτη μαζί μας. Να παίξουν ως δέρο με 0-1. Ο μιαπωμένος, πάμε. Κλάσικα, το 0-1. Να έρθει για φαΐ. Όχι, 0-1. Ρε, με τον εθνικό Ιταλίον παράξενο ξαναέγινε το πράγμα. Ρε, και με τη δόξα να φάει 5-2. 5-2. Ε, τούν τα παράξενα κάνουμε τα καμιά φορά. Ως 3 του Σεπτέμβρου. Ως που να ξυπιαστούμε λίγο στην αρχή, έχουμε κάτι παράξενο. Καλύψε ένα άλλο αρκετό. Επέξαν καλά με ο Παραλίμνη, εντάξει, αλλά... Ρε, περίμενε ρε, θέλω να κάνω μια φορά τεχνική ανάλυση, να δείξω ότι δεν είμαι πάντα πιττωμένος στο χτες, δεν ήμουν. Λοιπόν, βάλαμε 4 γκολ, είδαμε θέμα, αλλά εντάξει. Πραδέρουμε και την Πάφο 0-1 για να επαναφέρουμε την κανονικότητα στον Απολλώνα. Ρε, μα βάλες και ο Τσεπακ. Βέβαια. Η κόμπρα. Και ο άλλος δεν σταματά, ρε. Τσεπακ to back. Ο άλλος είναι πολύ πια, δεν σταματά. Φίλε, δεν σταματά, ρε, λέει ο άλλος. Κινός είναι να εκπαιδευτεί, να βάλει γκολ. Και βάλει γκολ έκτερ. Να ποιος ρε, δεν σταματά. Ο Λαραμπή. Ή βραδοκάρι, ήταν καλός. Ήταν πολύ καλός. Είμαστε το τέτα δεύτερη πριν και... Κίλερ. Ή βραδοκάρι και την ασίστο στο Τσεπακ στο δεύτερο γκολ. Και θέλω να πω και για το ΑΕΛ Απόλλων. Συγχαρητήρια στην Κύπρια Αγινά αστυνομία. Μπράβο. Χωρίς οπαδούς. Ναι. Μπράβο. Είσαι ανώτερα. Ευχαριστούμε κύριε Νίκο Λοϊζή. Και να πω κάτι πάνω στο να πεινώσω. Είσαι μοναδική χώρα που έπιασε τσέναν από οπαδόν. Όπως μας είπασαι, που είσαι πολλοί δόφοι και τα λοιπά. Και τα λοιπά, αλλά ένα συλλήφθηκε ο οπαδός. Συλλήφθηκε η τσέντα. Ναι. Αυτό. Συνελήφθη είναι κύριε Σοπάδη.
Εξεκίνησε η φετινή χρονιά, παιδιά, σίγουρα όχι όπως την περιμέναν. Το ΑΠΟΕΛ δεν έπαιξε καθόλου καλά στα ευρωπαϊκά, με εξαίρεση, για να είμαι εγώ δίκαιος, το πρώτο ημίχρονο στο ΓΑΣΥΠΗ με τη Σλόβα, που ζαμε πνίξαμε τους, που καθαρή να τυχεία και που τη διαιτησία, διότι γίνει το πράγμα να πετάσεις αυρίσκεται στο χέρι του παιδιά για μένα, το για το πέναλτι. Παίζει το ρόλο της διαιτησία, παιδιά. Που για μένα να ξέρει, ξέρω αν είσαι σκοπιμό. Δηλαδή, Γερμανό, ο διαιτητή, δεν νομίζω να είσαι το Ράφμαν να αφήσει ένα σπίτι του Ρεπίνα, αλλά ήταν ο άνθρωπο ανήκαν. Ξεκάθαρα. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ δεν ξεκίνησε καλά. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ λαθασμένη η επιλογή από πλευρά διοίκηση. Ο ένα έφυγε ο Σαπίντο. Ο Σαπίντο έφυγε για άλλου λόγου. Για να προσλάβει τον Γκαλιέγο. Τότε θα ήθελα να μου το λύσετε μια απορία, αν εσύ που είσαι τελειά. Ναι. Γαλλιέγο πέρσι στην ανόρθωση. Γαλλιέγο. Γαλλιέγο. Είχαμε εκπληκτική πορεία ως τον καιρό που κρατούσε. Δεν ήταν κριτήριο η ανόρθωση. Να φυλάσουμε κάτι. Δεν ήταν κριτήριο όμως η ανόρθωση. Τέλος δεν ήταν κριτήριο. Τέσσερις μήνες. Έσβησε μας όλους ρε ως που έβασαν. Εμείς στους τέσσερις μήνες. Έφυγα στον νιόβρ ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Φυλάσουμε κάτι. Κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Δηλαδή, για να επιβιώσει την ανόρθωση, μπορεί να έχει τα χύψη. Οι απαιτήσει να αλλάξουν. Οι απαιτήσει του ΑΠΟΕΛ. Μπορεί να λέω ότι η ανόρθωση είναι μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα η ανόρθωση, ρε φίλε. Και φαίνεται ότι βάζει του τίτλου τη. Ναι, αλλά τώρα προσιλωμένη στα προβλήματα τη. Έφυλε, εντάξει. Η ανόρθωση. Ενώ τα πολλά έχει πρόβλημα. Έπαιζε χωρί άγχο. Δηλαδή, η ανόρθωση δεν ξεκίνησε την χρονιά γνωρίζοντα ότι είχε να παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξεκίνησε την χρονιά. Με στόχο, να πιάει το προάθλημα. Mm. Στόχος της ήταν να τους γελάσουμε, να τους γελάσουμε να βγούμε Ευρώπη. Ναι. Στο ΑΠΟΕΛ, ρε φίλε, όπως και στην Ομόνια, είναι δύο ομάδες που πάντα ξεκινά τη χρονιά, βρέξει, ζωνίζει και πάει για προάθλημα. Ο άνθρωπος, ρε φίλε, έφτασε σε μια ομάδα. Έχασε τα αποδυτήρια. Δεν ξέρει να μιλήσει αγγλικά. Να πει ότι ο Τσίπρας δεν ξέρει αγγλικά και ο κυβέρνησε 4 χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά είναι το. Γιατί Ελλάδα που γυρίζει. Ένιζε, ένα τον το θέμα. Άλλο μαχαζί. Εντάξει, ένα τον το θέμα. Ο άνθρωπος παιδικά έχασε τα αποδυτήρια. Και όταν χάνεις τα αποδυτήρια, δεν μπορείς να έχεις καθαρό μυαλό, ρε φίλε. Να είσαι σε μια ομάδα όπως τον ΑΠΟΕΛ. Ο original small coach, ο OSM, όπως το λέω εγώ, τον φίλο μας τον. OSM. Original small coach. Α, ναι. Ο άλλος ήταν ο small coach, τόσο είναι original small coach. Διότι... Είναι πιο κοντός. Ναι. Και χτες εφόρα μου κάμισε που ήταν τρία σάιτ με αλήθρο. Νομίζει ότι ψήλωσε με το. Δεν ας πάντα άλλη ιστορία. Μου τον ανάκυκλο μου. Λοιπόν, ρε φίλε, στο μάτσο με τον Εθνικό Αχνάς ήταν ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω κανένας από εσάς έθελε να θυμάται να σου πω γιατί. Καταρχάς, έρχεσαι όμως είναι το σοκ με την με τη Ρίγα που έπαιξε σε 120 λεπτά, επέθανες που το ΑΟΕΛ μπορούσε να προκριθεί παρόλο που μετά το 70 θυμήθηκε να παίξει μαπά. Φίλε, όχι ρε φίλε, και εκείνη η απόκριση που κάναμε στην Τσοφαγιά του Ελαραμπή που... Ναι, ναι, πίστευτε. Εκείνη η καλύτερη απόκριση της φετινής χρονιάς. Απλά πήγε βάλες το παιδί στο Σίγκι, ας πούμε. Εντάξει. Ήταν και ψυχολογία, σου έλεγε να γύρει το ίδιο τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, ήρθες σε ένα παιχνίδι, είχες πάρα πολλές απουσίες. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο το παιχνίδι, χωρίς να έχω τίποτα με τα παιδιά, που τις απουσίες που είχα παιδιά έπαιζε σε μια φάση αριστερό μπακ. Ο Πάρης ο Πολυκάρπου, που είναι η θέση του, και μέσα σε δεξί μπακ ο Σατσάς. Το ΑΠΟΕΛ είχε πάρα πολλές απουσίες. Θεωρώ όμως ότι το ΑΠΟΕΛ πέφτει το ρόστερ του. Γιατί θυμώνω. Για μένα το ΑΠΟΕΛ είχε ο καλύτερο ρόστερ του Μιστή. Που είχε, όχι πολλές τις ομάδες, το καλύτερο ρόστερ που είχε το ΑΠΟΕΛ τα τελευταία 4-5 χρόνια. Δεν είχαμε πέρσι ούτε Ελαραμπή, δεν είχαμε ούτε Αμπάνια. Που Αμπάνια, όσον τον είδατε, εμείς που τον είδαμε, ένα είχε έτσι παίχτη πέφτει. Ένα απίστευτος παίχτης και είμαστε και τυχεροί που κληρωθήκαμε με την Πετροκούμπ και προλάβαμε και είδαμε τον παίχτη διότι ήταν να έρθει στην Πάφο, ξέρεις το. Κάτι άκουσα, ναι. Όχι, ήταν να έρθει στην Πάφο και προλάβαμε και κλείσαμε το. Ενώ ο Σαρφού δεν σολάβησε για να κλείσει γιατί χορκάνος του. Ναι. Ξέρω. Και τον Απιά. Και αν και τον Απιά που είναι. Δεν ξέρει το άλλο για μπάκι και άλλο για πι. Τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Και είδαμε και τον Λαΐφη
που... Επέθηκε εντάξει, είναι ο καλύτερος Κυπρός αρνητικός. Όχι, όχι. Είναι για τον Τιμούρ και Τσπέ, σε παρακαλώ. Είναι ο Κόκκιτς. Δεν αναφέρα το όνομα εγώ, εντάξει. Φίλε, ας πω κάτι. Εγώ θα σου μιλήσω. Εγώ αν ήμουν... Όχι, εγώ αν ήμουν προπονητής... Και μιξίζει, εντάξει, με άλλο σε live. Φίλε, Ίσα, να σου μιλήσω, Ίσα, αν ήμουν προπονητής της Εθνικής Κύπρου, εντάξει, το αμυντικό μου δίδυμα να έπαιζα με θυκό, θα ήταν live της Παναγιώτης. Εννοείται είναι το πράγμα. Ξεκάθα. Περίμενε ένα λεπτό, να παίξεις με θυκό σέντερ μπακ. Ποιος τέγιο. Ανδρέου είναι μπακ που παίζει εκείνος. Ωε ρε, σέντερ μπακ ρε. Αλλά ένα λεπτό. Να παίζεσαι με λίμπερο ρε, εντάξει να τα πούμε. Να παίζεσαι μόνο με δυο σέτερ, δεν δέχομαι ρε φίλε. Προσβάλλεται ο Ντιμούρ. Στέγιος Ανδρέου, να παίξεις με τρεις ρε κομπέρ. Στέγιος Ανδρέου, Λαΐφης Παναγιώτου, δεν γίνεται. Επαρέσκομαι γιατί τούτοις και ο τρεις να φύγουν σε κάποια φάση. Σε λίγο να φύγουν, πάμε στον κύριο... Να ξαναπαέλθουμε, που να φύγετε εσείς να ξαναπαέλθουμε. Αυτά τα δύο τα παιδιά. Εγώ εσύ όπισα μου ήρθε λίγο, περιμένω να πω εγώ. Να έρθει και εσύ στο λεγάζει. Λοιπόν, σκέψω μου πρώτη είχαμε, διότι... Περίμενε, κάμα το γίνει το... Αν πάει καλά, κάμα στο... Όχι, εντάξει, εντάξει. Τι όσο Χουάν... Χουάν, ποιος μου... Ναι, τι όσο πρώτη είχαμε... Πρώτη μου φορά, πρώτη μου φορά... Διότι 12 μάτς φιλικά ευρωπαϊκά, ένα ευκάλε γκίχπο στο παντού, στέκεται 90 λεπτά κατά μάτς. Ο Άλλας, δεν ξέρω να πω κάθε ο άνθρωπος, δεν έφυγε πιέσαι το καλό. Όπως το Μάριον Μπέιν που είχαμε εμείς, Απλά 4 χρόνια δουν τα λάθη να κάνεις λάθος προγραμματισμό με τον Ιούλιο και να μπορεί να τα σάξει να διάζει πλάσια τριπλάσια λεφτά. Δεν ξέρω. Είναι η δουλειά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε έναν βαθμό πιο λίγο από πέρσι. Σε σχέση με φέτος, αλλά εν καλύτερη εικόνα νομίζω. Συμφωνώ ότι το πρώτο ημίχρονο μόνο από όλο να στη Λεμεσό είναι θορκού μου. Εφάνηκαν οι χερός που απόκουσαν το πέναρτι ο Αθανασιάδης και έμεινε μηδέκο από όλο να τσέτσι. Ήσουν έξαλλος πέρσι έτσι, Γερόν. Τι? Ήσουν έξαλλος πέρσι. Ναι, διότι έφα πέντε από την άχνα σπίτι μου, επειδή έκαμε με κόξιλη κοινωάρι μες στη Λεμεσό. Τι? Τώρα θα σας πούμε μπαξί. Εμίλω για φίλε, εκείνο εντάξει ήταν έκτρομα στην Ουγγαρία, ρε φίλε, εγώ που πήγα και έτσι ήταν από κοντά. Ήσουν και κάτω ρε. Καλά, η ερώτηση που κάνεις τώρα εσύ. Καλά ρε, Ουγγαρία και ο Ιώσης εκεί αυτό όποτε. Ήταν 3-0 μπορεί. 3-0. Και πρέπει να... Τέλος πάντων. Καταφέραμε και φύγαμε πήγαινε μεσό με ο διπλό και ο αμέ που επιστέψαμε ότι βρίσκεται πατήματα η ομάδα, έχασαμε από μια ομάδα που είναι σε πιο ψηλό επίπεδο ετοιμότητας για την Πάφο. Ακόμα έχει ώρα να πούμε. Πολλά καλή ομάδα, σοβαρή είπαμε το, αλλά σε ετοιμότητα είναι καλύτερη. Παρότι ξεκινήσαμε και χτες, την ίδια περίοδο. Εν μ' άρεσε και ένα άλλο ρε παιδιά, ήταν πολλά καλή η ΑΕΚ και εγώ είχα μια ικανοποίηση μέσα μου όταν έφευκα που είχα πει ότι η ΑΕΚ ήταν πολλά καλή, αλλά στο τέλος μετρούν οι βαθμοί. Αν το Μάιλ Λαλό παίξα καλά με την Ομόνια, με την ΑΕΛ, με το ΑΜΕΓΑ, με το ΑΠΟΕΛ, αλλά πιο μηδέν βαθμούς είναι να το κάνω. Πάντα, γι' αυτό διάφωνο κάποτε με τον σκέφτομαι ότι λαλί μου να παίζω καλά και δεν πειράζει, ναι, αλλά οι βαθμοί που σου διούν εκείνον που θέλεις και έχεις σαν στόχο. Ναι, κύριε μου, πέρσι όπως δεν έπαιζα καθόλου καλά και βρέθηκα και το μάτσο με νομόνια, θυμάσαι που μου το βάλε ο Σιπριάνος στο 90 και λέει, ναι, πήγαινε εξάδα. Ναι, στο άρθρο μέρα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω όλα μάτια μου εκείνη την ημέρα, ρε φίλε, τι να τους πω. Ότι ευκάλαν τα πλευρά του και δεν μπαίνουν. Ναι ρε φίλε, αλλά εχτε, και η Ανδρέα, πριν να μπούμε μέσα, ότι η Αγέντια ήταν καταιγιστική. Να είμαστε ειλικρινείς, ήβραν 3-4 ευκαιρίες. Είχαν το Φαβιάνο πάλι σε φοβερή νύχτα. Χάσαμε. Δεν μου να κάνω. Μας είμαστε πάντα σε φοβερή νύχτα. Έχω μια άποψη να θέλεις να το για να πω. Πείτε εσείς τέσσερις να μείνετε σε λίγο μαζί να κάνουμε άλλο 20 λεπτό για να μας πει ο Παλαβάκης τα δικά του κτλ. Ο Παλαβάκης. Και επειδή αμορέ να φύγει, θα μας πείτε κάτι άλλο πριν να φύγετε, κύριε. Ναι. Εντάξει, μας φούρνουν παξιμάθηκε απερσί. Που να αρκέψει τρίτη σεζόν, ότι να μας πάρει φούρνο, να ρίξει το φούρνο σπάξει μας και εμάς εντάξει ο Γιώργος. Άρα διαμαρτύρεται για να ρίξει. Περίμε, τι να με. Όλοι θέλετε φαΐν και εμείς οι θα πάμε όλοι μαζί στην Ισπανία, δεν χρειάζεται να κάνουμε γύρισμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κουρτίζεσαι τώρα. Τι εννοείς, εγώ είμαι για μένα, μην δεν μου δεν έφυγε.
Μα ο δεύτερος μας επιθετικός για τα παίρνω τσίτου μιλάς τα λεμόνια στον κατραφάν Εγώ πιστεύω ότι η Πάφος είναι πιο καλούς επιθετικούς θεωρώ σαν πόλης. Δηλαδή σαν πόλης και σαν πόλης. Σαν πόλης Ζάιρο είτε ήταν κολλάρε παρέχτες Άντερσον, Όβερσον, όπως το θέλετε παιδί το και ο Μάρος Ηλία. Έτσι ρε. Εγώ κατάλαβα γιατί πιάσε τον Μάριο Ηλία, φίλε. Διότι είναι ο μόνος Κυπρέος και παίζει στα βιντεούθια που κάνουμε γίνει η κοπέλα που κάνουμε στο TikTok. Ναι, η κοπέλα γίνει. Α, για να ακούσει να μιλά. Ναι, ρε φίλε, έχω και έναν Κυπρέο. Έχουμε Κύπρος, φίλε. Για τα πέρα, ποιο Κυπρέο μένει, δηλαδή, και παίζει τα πέρα. Ναι, ναι, μας. Στο απέρα, ποιο παίζει τα πέρα. Εσείς έχετε Κυπρέο. Έχω τρεις Κυπρέους. Καλά, εγώ έχω Κυπρέους. Πέμπω και ως πέντε βασικός του Αμπάνια. Ο Αμπάνια. Ο άλλος ο... Ο Αμπιά. Ο Αμπιά. Ο Πίτσι μου την πιτσιλιά. Ναι, ο Πίτσι είναι πίτσιλος εντάξει. Έχω κανόν. Λοιπόν, πολύ στιγμό. Πολύ στιγμό, ναι. Αλλά δεν είναι Κυπρέους, γιατί όλες οι ομάδες δεν έχει κανά. Ούτε η Άκα έχει Κυπρέο. Λοιπόν, αλλά κράτησε τον Τιμούρ, κράτησε τον Τιμούρ. Γύρε πίσω. Εμείς τώρα στον έχουμε Κυπρέο πρόεδρο. Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος του Απολλώνα πριν να δεις. Ο στόχος του Απολλώνα, έτσι όπως τον είδαμε φέτος εμείς. Είναι ένας φίλος σου ρε. Είναι να επιστρέψει για μένα που ήταν πάντα που το number one είναι η... Και εξάδα. Όχι εξάδα, η έξοδος στην Ευρώπη ρε φίλε είναι η εξάδα. Γιατί τα δύο χρόνια είναι βιάζαμε. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Μετά από 10-11 χρόνια να ξαναυκώ Ευρώπη. Κοίρα Κέρζη. Α, άκουσε. Δεν με έντονες είναι αφαιρές τον Κέρζη σήμερα. Σιγά σιγά, έστει να ακούσεις ακόμα λίγο παραπάνω. Το λοιπόν, κοινό που θωρώ εγώ ότι η ομάδα μου που είπαμε είναι πολλά καλή, αλλά η διαφορά με όλους που είδα, δεν έχω το βάθος που έχουν οι υπόλοιποι. Έχω 8-9 παίχτες πάρα πολλά καλούς, αλλά δεν έχω να φύγει ένας να μπει άλλος. Τον είδαμε το. Εντάξει, πιέδεις Ευρώπη όμως. Ναι, εντούτον. Η ομάδα πάντως πάει πολλά καλά από ό,τι την βλέπουμε. Θα δούμε και λευτεριά στην αστυνομία Κύπρου. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάει την παράσταση, είναι υπόψη. Κάνω την εκτέλεση παραγωγής. Κοσιάκαρες έτοιμες για ούλα. Α, έπαιξες μέσα. Όχι, εγώ να παίξω... Αποφάσισες σε λίγο. Όχι, πότε ευκαινεί το επεισόδιο. Αύριο το πρωί, Παρασκευή ή πρωί. Πόψε νύχτα, πόψε, παίζω την παράσταση Ανδρέας Παναγίτης, που κάνω εγώ τον Ανδρέα Παναγίτη, στο Β' Δημοτικό του Παλιωμετόχου. Έχει αρκετό κόσμο που δεν το είδα γιατί ρωτούσαν μας, είναι η ώρα 8 η παράσταση στο Β' Παλιωμετόχου. Μιλάς για Παρασκευή, είναι εσύ. Παρασκευή μιλούμε. Και να πούμε είναι συγκινητική πολλά η παράστασή μας γιατί... Ήταν τον Παναγίτη σίγουρα. Γιατί και από κάτω τριάμε παίζω την παράσταση παιδιά είναι τα παιδιά του Παναγίτη μπροστά μου. Okay. Είναι ο μοναδικός απαχωνιστέντας που είχε τρία μωρά. Ναι. Επιστολή στην σύζυγο. Ναι. Βλέπεις τα όλα μπροστά σου. Στορία των Ευρώπη. Όσοι μπορείτε, μπορείτε να έρθετε να δείτε την παράσταση. Εδώ και μια μπάσα για το Κοζάκαρη σε Κοζάκαρες έτοιμες για ούλα. Σάμον μόνο χτες Κοζάκαρες. Μπάει σας από μένα παιδιά, πάρε καμιά. Ανδρέα μου μείνει άλλο 5 λεπτά. Εντάξει. Μας πήγε ο Ανδρέας λίγο τα δικά του. Πες μας λίγο για τα... Επειδή είμαι λίγο μακριά, η αλήθεια έχω πρόσφατα και το πράγμα που πληρώνεις 29 ευρώ το μήνα και δικαιώσαν πρέπει στα Κύπρια κατά τα παιχνίσκια. Πέρα θα γίνονται, άμα μπορώ θωρώ, αλλά θωρούν τα σκορ.
Η Ομόνια στην Ευρώπη έβαλε 5, έβαλε 6, έβαλε πολλά τερμάτα. Πήγαν πολλά φορτσάτα αυτό. Πέμας λίγο ρε. Και δεν το είχαμε το Μάι. Θυμάσαι που το σατηρίζαμε και δύο. Ναι, και κάναμε και το podcast, ήταν πριν τις μεταγραφές. Είχε φέρει μόνο δύο παίχτες. Φαίνεται ότι τώρα η Ομόνια έχει βάθος. Έδεσε πολλά το κέντρο μας με τον Μάρτς και τον Εράκοβιτς, οι οποίοι είναι πολλά καλοί ποδοσφαιριστές, με μυαλό. Έχει χρόνια το κέντρο μας να έχει έτσι απόδοση. Φίλε, έβαλε 6 τέρματα σε αγώνα play-off. Ναι. Μεγάλη κουβέντα. Ξέρω. Μεγάλη κουβέντα. Και το μόνο μάτς που έχασε... Μια ομάδα που πήγαν 4 φορές σε μόνο ομίλους. Εκαθαρίσαμε τους. Και τα 9 μάτς που παίξαμε, μόνο έναν εχάσαμε. Που ήταν ο επαναληπτικός του 6-0 σε ένα γήπεδο με πλαστικό χορτάρι που... Ούτε μας εγώ. Εντάξει, είχε να το πω, μισό το γήπεδο που το χαλί, ήταν πιο πάνω από το... Ήταν τραγικό ρε φίλε, τραγικό. Εσύ που έδειχνε την κάμερα την κάτω, το χαλί ήταν πιο ψηλά. Δεν ξέρω, ήταν πολύ ωραίο γήπεδο. Ναι, δεν μπορούσε να παίξεις ποδόσφαιρο. Όπως ποδόσφαιρο δεν μπορούσε να παίξεις, να φτάσεις σε τρομερή κατάσταση προχτές. Είχε τρομερό αέρα μες στο Γασίπι. Ναι. Είχε τρομερό αέρα. Ήταν υπέρ μας. Ναι. Και μετά... Τα εμείς ελαλούσαμε αφού δέρνουμε την ημίχρονα τώρα που να γυρίσει και να έχουμε και τον αέρα να είμαστε καλύτεροι, αλλά δεν έγινε ποτέ τούτο. Διότι... Ευτυχώ με μαχαίρι, μπορείς να βοηθήσεις, μπορείς να βοηθήσεις. Στο πρώτο ημίχρονα χτύπησαν την μπάλα πιο δυνατά για να πάει να την έβρει και που πρέπει να πάει. Πήρασα... Και κάμπαν και το ίδιο, και πω, χάνε. Ύστερα πήρασα στον αέρα, δε. Πήραμε στον αέρα η ΑΕΚ. Εντάξει, αλήθεια η ΑΕΚ πίεσε μας, ήταν πολλά χωτική νίκη. Πάρα πολλά χωτική. Τελευταία λεπτά κάτι κόρνερ. Πολλά σημαντικές τους είναι στην αρχή όμως ρε φίλε. Ότι και άλλα λούμε. Όταν είσαι τσαμέ στην πρώτη θέση και τα λοιπά και πάεις με το αίτητο βοηθούν πολλά. Μπορεί και όμως λέμε ότι έτσι σημαίνει τίποτε μια νίκη στη δεύτερη αγωνιστική. Που τη μια ρε Γιώργο, να σου πω. Άμα παίζεις τους λεγόμενους μητσούς και πιάσεις τους πόντους θεωρώ το πιο σημαντικό γιατί οι μητσοί στην αρχή είναι να παλέψουν να κάνουν κόκκαλο να πούμε για να πιάνε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να τους φανούν χρήσιμοι μετά. Που την άλλη όμως κάνεις κάποια σημαντικά ντέρπι χωρίς απώλειες βαθμό και πλέον, ξέρεις, και ψυχολογία, ρολάρεις πιο καλά. Και σύγκρινε την ανόρθωση με την ΑΕΛ, εντάξει. Λίγο πάνω, λίγο πάνω, λίγο κάτω στο ρόστερ, νομίζω ότι πολλά πιο ψηλά η ΑΕΛ. Φέτος η ΑΕΛ. Οκ, εντάξει, έκαμε δυο νίκες η ΑΕΛ. Πέρσι όμως η ΑΕΛ και ανόρθωση, η περσινή ΑΕΛ και φετινή ανόρθωση. Εάν η ανόρθωση τώρα που έπιασε μόνο έναν πόντο με ένα ραδίπ, αν κουτσάς τραβά κατάφερνε στην πρεμιέρα και έδερνε την ραδίπ, πες το και να μηδέ. Και μες στο Παπαδόπουλος με τον Απόλλωνα... Ναι, είχε... Πες ότι έδερνε ρε φίλε. Και είχε 6 πόντους στους πρόσκειες αγωνιστικές. Μα έτσι έγινε και αν πέρσι. Ναι, δημιουργείς άλλον αέραν. Περίμενε. Η ΑΕΛ πέρσι έκαμε 2-3. Μπράβο. Τούτε ήταν να πω. Και πέρσι στα Χριστούγεννα ήταν να πάμε πρώτη. Θέλει και λίγο. Σκέφτομαι να μην χάνε η ΑΕΛ πέρσι, ας πούμε, στο τρίτο μάτι, να πιάνε χήμες στην Πάφο. Για την ΑΕΛ ξέραμε ότι να ξεφουσκώσει, γιατί ξέραμε το πρόβλημα της στο σοβαρό. Μια λαθορή μια ομάδα η οποία λαλείς ότι έχουν πάρει ένα μεταξύ εξάδα και να μην είναι και κάνεις το 2-3 στην αρχή. Αξιέδερες Σαλαμίνα και Δόξα. Εντάξει, είχαμε τη Δόξα και μετά δεράμε το Ζαγκάτσι μέσα στη Λέμεσο. 4-3 βάλαμε. Πέντας κάτι γκολ που έρθα ξαναβάλει ποτέ. Ήταν πολλά τυχερό το πράγμα, έτσι να κάνω. Λοιπόν, πάμε ξανά σε Skype και πάμε στη Λεμεσό να βρούμε το φίλο μας τον Ιάκωβο Σαλαμίνα Κασιλάκα. Γεια σου Ιάκωβε μου. Χαιρετίζω με κοπέκια. Δεν μου καμίσεις. Όσο μπορούμε να πούμε καλά μετά από χτες, εντάξει. Εντάξει ρε. Σε πειράξε παραπάνω κοινό με την Ομόνια. Γιατί ψιλοέβλεπα το κοινό που μου δάμε στη δουλειά. Και σε μια φάση λαλό ρε με η Σαλαμίνα καφέτος να μπει μες τα πόθηκια πολλού. Κύρα. Κοινόν υπήραξε με την έννοια του ότι εδέρναμε ενός το 84 αλλά τραμε τουλάχιστον λαλί σε πρώτη αγωνιστική εντάξει ας πούμε χτίζεις παστισιόν και πάεις παρακατώ χτίζει τα χάγια εικόνα όμως για αυτό που το είπα. Ναι ρε μπορεί να ήταν τόσο καλή πάθος όμως γιατί που είδες Σαλαμίνα με Ομόνια ήταν καλή ομάδα κάτσετε γλύωρα πίσω φυσικά που είναι καταλαβα γιατί εκτός και σας έναν κάτσετε Ομόνια να κάτσετε πίσω. Εμπήκαμε χτες με το καλημέρα χαζίρι να φάμε το και απέναντι από ομάδες σαν την Πάφο να μην το φάεις έτσι γλύωρα το παιχνίδι γυλάει υπέρ της υπερβολικά εύκολα ύστερα. Με τις ομάδες... Ναι, με τις ομάδες πρέπει να αντέξεις πολύ ώρα να μην το φάεις, να πάει πίεση πάνω τους. Αλλά να πω να πω για την ποιότητα της Πάφο, γιατί σκεφτείτε ο άνθρωπος εγκατάντησε να παίζει τον Μπρούνο δεξί μπακ. Πάπα στάθμα.
Ναι, για να βάλει εντεκάδ. Ναι. Αλλά στις γενικές γραμμές, εντάξει, είναι καλή ομάδα, έχει καλά στοιχεία και πιστεύω, εντάξει, επειδή έχει λίγο ακόμα, να χτίσει πάνω σε τούτα. Είχαμε και τους τραυματισμούς μας, δυστυχώς, επηρεάζουν συνειδικά μια ομάδα σαν τη Σαλαμίνα που έχει το τεράστιο ρόστερ που έχουν άλλες ομάδες. Πάμε για την νίκη την Κυριακή. Οκ, επηρεάζει και πολύ κόσμο. Μεγάλα τελευταία Κυριακή. Ε, ακόμα. Εσύ πλήρωσε κάτι. Και εγώ να βλέπω... Δεν μπορεί να σβηπάω σπάω. Εντάξει, να έχουμε πολύ το κουμπώνι να παίξουμε. Φίλε, παίξε με τις δυο πρώτες ομάδες τώρα. Φίλε, εντάξει. Να πάρει τις άλλες ταβέλτες στο Γασιμπύρικο. Γιατί να μετρήσω τα ταβέλτες στο Γασιμπύρικο. Εντάξει, σοβαρευτήκαμε τώρα. Έτσι ήταν ένα τυχές περιστατικό, ρε. Ρε, εσάς συμπαθούμε στις δύο ότι δεν πάντα έρνουμε σας. Μην τα χαλάτε. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα τα καλά τελειώνουν κάποτε. Εδώ είχαμε σας πέρσι με τον Παπαγεωργίου που τώρα θα είδα ότι επανέλθαν οι Ακοήδου και σκοράρε. Μπράβο. Ρε, να μου θέλει να σου πω τώρα. Να δω την ομάδα μου και να σου πω τι θέλω απαδέρω. Να μου θέλει να σου πω θέλω να σου πω. Ρε, το ταβάνι της Σαλαμίνας φέτος είναι πιο πάνω από το πεσίνο το ταβάνι. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι, αλλά δεν είναι μόνο εμείς που βελτιώθηκαμε, βελτιώθηκαν και άλλες ομάδες. Δηλαδή βελτιώθηκαν και η ΑΕΛ, κλαβάκι μου, Ιάσου, βελτιώθηκαν και ο Απόλλωνας. Μόνο η ανόρθωση έκαμε κλικ πίσω που τις ομάδες που να είμαστε τζαμε και θεωρητικά και η ΑΕΚ εκτός ανοιχτήσει. Οπότε εντάξει, δεν μπορώ να σταθώ μόνο στο ότι βελτιώθηκα εγώ, γιατί... Προς το παρόν ένα κλικ πίσω, λέω. Τούτο. Μπορεί να βελτιωθεί. Ας απαντήσεις, ας απαντήσεις. Εντσι είπα είσαστε καλή ρε, είπα είσαστε ένα κλικ πίσω. Να σου απαντήσω να πώς το βλέπω εγώ. Ναι, άρα δεν μπορείς να σταθείς μόνο στο ότι είσαι βελτιωμένος εσύ, γιατί σε γενικές γραμμές όλοι βελτιώθηκαν. Και εν τούτον το πράγμα είναι μάπα, δηλαδή εσύ είναι εχόμενο progress και πρέπει να μην κόψεις πίσω από τους άλλους δυστυχώς. Ναι. Δύσκολο το πρόγραμμα, ναι, από ό,τι έβλεπα. Ρε φίλε, άμα αν ξεκινάς με Ομόνια και Πάφων, πρώτες και αγωνιστικές που είχα συνήθει 6-7 παιχνίδια πάνω τους και εντυχθήκω πολλά φορμαρισμένες, εντυχθήκω με πολλά καλό ρόστερ. Παίζω τον εθνικό ναι με ένα way που έδειξε καλά στοιχεία ο εθνικός και ήταν δύσκολο να τον κερδίσω. Και τώρα πάω και τρίτον καπάτσιο παιχνίδι δύσκολο με το ΑΠΟΕΛ εκτός έδρας, οι τρεις από τους τέσσερις διεκδικητές του προαθλήματος. Και μετά από εσάς έχω ανόρθωση και μετά από ανόρθωση έχω ΑΕΛ. ΑΕΛ, αμάνα μου. Α, και μετά ΑΡΙ, ναι. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια δύσκολα, έτσι όπως το είδαμε. Δηλαδή και ο ΑΡΙΣ έπαιζε με μια 29η και εσύστηκε να δερεί. Έπαιζε με την Ομόνια Ραδίππου και επίεσε τον Ομόνια Ραδίππου. Άρα, θα έχει εντός εισαγωγικών εύκολα ή δύσκολα παιχνίδια, οπότε πόντι πιστεύω να χαθούν πουλούς προς ούλους. Okay. Για η Πάφος ως τώρα κέρδισε ΑΕΚ, ανόρθωση και εμάς. Ναι. Άρα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ένα κλικ πίσω από τσίνους που μπορεί να παλέψω, γιατί κέρδισε τους, ας πούμε. Ενώ η Πάφος είναι μέσα στους διεκδικητές του προαθλήματος. Εντάξει, η Σαλαμίνα για μένα έκανε μια πολύ καλή κίνηση με τον Βέικιν. Ο οποίος, ξέρουμε τον και από την Ελλάδα, παιδιά, είναι πολύ καλός επιθετικός και νομίζω ότι είναι και υπέρβαση και για τη Σαλαμίνα. Έδειξε από την αρχή το... Ρε, Ιάκωβε μου. Εσκοράνε και χτες, ακυρώθηκαν τελικά. Εγώ θεωρώ ότι ο Βέικιος θα μπορούσε να ήταν και σε ρόστερ, μπορεί να ήταν ο βασικός. Δαλτός Ποντράζιτς. Φίλε, δηλαδή αν τον είχαμε στο ρόστερ, θα με ενοχλούσε. Πώς νομίζεις ότι ο Αχάνας θα τον ενοχλούσε. Έτσι όπως είμαι τώρα, ναι. Και εγώ δεν ήθελα ο Βέγγε μέσα στο δικό μου. Αυτή τη στιγμή ο Βέγγιος πιστεύω μέσα στους τρεις καλύτερους επιθετικούς στην Κύπρο. Αν είσαι και τον Τσίκο... Να πω και μια κουβέντα που λάλλω στους παρέσμους απολωνίστες που με ρωτούσα για τον Ρενγκαράη. Αν το Ρενγκαράη κατάφερε να γίνει παίχτες μες στη Σαλαμίνα και να βάλει 10 τέρματα πλάς στη σεζόν, ο Βέγγιος θα συνεχίσουμε και είμαστε καλοί, με κλειστά τα μάθηκε τα 10 πλάς. Οκ. Λοιπόν, βρε, την άλλη εβδομάδα να ξαναμιλήσουμε, περιμένουμε σε ποτά από εκεί που κοντά. Ναι, ναι, κάτι θέλω να πατήσεις να μου πει όμως, άιστο να με μείνει παραπάνω. Να σου πω, θέλω ότι έγινε ένα κλικ πίσω, γιατί αν δεις
το περσινό. Εντάξει, είχατε και αλλαγή προπονητή. Ναι, το περσινό κομμάτι μέχρι στιγμής με το φετινό. Εν καλύτερη εικόνα. Έχω ένα βαθμό διαφορά πάνω κάτω. Εύκολα δύσκολα, δεν και ευκαλέστο. Έχεις και έτσι που τις τρεις. Απλά κέρδισα μια ομάδα η οποία δεν νομίζω να χάσει παραπάνω που παραπάνω ομάδες που τα δάχτερα του Σιρκού. Πώς είναι να περάσουν που τα αλφαμεία από τον Απόλλωνα. Φίλε, αν πιάσω που πέφτει, ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος εκτός έδρας παρά στο αρένα. Εμάς ο στόχος μας φέτος, παιδιά, είναι να κάνουμε νίκες στο αλφαμεία. Θέλω να ξαναπώ ότι είμαστε σε έναν καλό φεγγάρι. Το 3 στα 3 είναι ούτε τυχαίο, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει, ειδικά με τη Σαλαμίνα. Ειδικά με τη Σαλαμίνα, γιατί στο 85 και μετά που το γυρίσαμε. Θεωρώ ότι το μάτς κρύβει παγίδες με την ανόρθωση, γιατί υποτιμούν την ούλη την ανόρθωση. Αλλά είναι 11 τζίνι, 11 εμείς. Θεωρώ ότι πρέπει να κερδίσουμε. Μου, ρε, φίλε, απλά η εικόνα που βγάλει έδια πολλές ελπίδες ότι μπορεί να κάνει κάτι. Έχει διαφορά. Ας ελπίσουμε. Μπορείς να πάει να πεις, εντάξει, ωραία, όρθος είναι έτσι. Ναι, και άρθος για συγγύση να μην κάνει κάτι, κάπου να υπάρχει πρόβλημα. Oh, yes. Κάποια φάση είναι... Καλή συνέχεια σε όλες τις κυπριακές ομάδες. Φίλε, πριν να κλείσω, θέλω να σου ευχηθώ και δημόσια συγχαρητήρια για την εκλογή σου. Ευχαριστώ, φίλε. Μακάρι να έχουμε πολλούς πελούς σαν εσένα για μένα, γιατί είναι έτσι άνθρωποι που χρειαζόμαστε. Είμαστε καλοί, παιδί. Εμένα θα μου ευχηθώ. Εσύ ήταν σ πάντα κλειδά, λέει, ομόνια πάει καλά. Μάλλον δεν το μεταξύ. Πρώτη φορά ένιωσα ΑΕΚ. Ναι. Άσχε που κλειώ. Φύγε ρε άτε. Λοιπόν, πιλαβάκι μου. Είμαι πολλά χαρούμενος που είσαι εδώ. Να, και εγώ εμπιστεύκεις, α. Τι γυναίκα σου είναι, έγιες. Στην Βαρκελόνη. Οκ. Πότε φεύκεις. Σαββατόν πρωί. Πότε να πάει να προμήθει. Μα τέτοια λέω, ρε φίλε. Φίλε, κυριολεκτικά, είχα μπει μες στον γκρουπ, θυμάσαι που εστήρα και είπα... Εσύ απευθείας κλείσεις. Ποια είναι τελευταία, με Σάιπρους. Α. Και σταματήσας. Και εντός να πάει από Αθήνα. Στο Στραφήν, όχι. Χωρίς χαβαρεξίδηση στους Έλληνες φίλους μου. Εντάξει, αν μας ακούει ο κύριος Κουμής, κύριε Κουμής. Εντάξει, είπαμε και η Ισπανία, Μεσόγειος. Αλλά πάρτε μια απευθείας πτήση ολόκληρο. Έχεις 8 πτήσεις την ημέρα για την Πολωνία. Κάματε κάτι για την Ισπανία, ρε παιδιά. Είναι αστείο το πράγμα, γίνεται. Ήθελα να τα πω, sorry. Και η Ισπανία είναι η μόνη χώρα που εγκατέβηκα και είπα, είμαι Κύπρο. Είναι Κύπρο. Είναι πολλά από το μετάλλητο. Φίλε, είμαστε το ίδιο πράγμα. Ναι, είναι το μετάλλητο, το ίδιο. Από λέει ένα ελ. Κάλλου σέλφι του. Μια και ευκάλαμε και εγώ πατήχε. Από λέει ένα ελ πριν να πούμε τα αστεία μάτια. Ας πω και ωραία πράγματα, αλλά... Το λοιπόν, πέρσι έκαμε καλόν της ΑΕΛ και είναι το πράγμα που έγινε σε εισαγωγικά, γιατί ένα που γίνεται βασικά, ανάλαβα στην ανθρώπη λίγο έτσι, χωρίς να βάλουν πολλά λεφτά, χωρίς να κάνουν, να φέρουν παίχτες. Μες κάνουν τα χρόνια. Όχι, ρε, στο κλείο σου βάλε λεφτά. Δηλαδή κάθε χρόνο είχε χρονιές που χάναμε λεφτά. Βάλα σε λεφτά και ευκήκαν τα χρήμα μας πάνω. Σε παρακαλώ, βάζ το ίντρο, σε παρακαλώ. Κάμε μας καλό γιατί δεν χάσαμε λεφτά. Εσυγυριστήκαμε somehow. Και μια ημέρα χτυπάω τηλέφωνο μου και πιάνει με ένας τύπος, έτσι θα πω το όνομα του ανθρώπου, μαγάρι να είναι καλά, φίλε μου, χίλια ευχαριστώ που υπάρχει και εσύ και η γομή σου. Και λαλί μου, είσαι του ντέρ, είναι λαό του ντέρ, λαλί μου, γομή μου, τάδε, είμαστε μια παρέα 10-15 άτομα όπως είναι. Και αποφασίσαμε, αελίστες σαν εσένα, λαλί μου, αποφασίσουμε να την αναλάβουμε, ρε κουμπάρε. Όσο πάει, να την βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να την ξυλασπώσουμε και άμα γίνει... Και χρειάζεται άλλος επενδυτής. Άμα είναι ευκάλλη υγεία η ομάδα, μπορείς να την πουλήσεις και πιο εύκολα. Την πουλήσεις σαν ουγιά. Να βάλεις επενδυτή μέσα. Και κάμα στην πάρα πολλά καλή δουλειά, φέρασε πάρα πολλά άλλους παίχτες. Δανιήλ Λεσοβόη, να θυμάστε το όνομα, ο Ρώσος. Άλλοι έχουν Ρώσους επενδυτές, εμείς έχουμε Ρώσον παίχτη.
πολλά ωραίος παίχτης. Δανίλ, όχι Δανίλ. Δανίλ. Έτσι όνει είπε ο... Δανίλ. Αφού είναι και ευρώσος, Δανίλ. Να σου πω κάτι. Μπαίνει μέσα η ΑΕΤ και θεωρείς ότι έχει πλάνο στο παιχνίδι. Μπροστά Αντρισκόφσκι ρε για μόνη επιθέση ρε. Φίλε, ευτυχώς χωρίς να το πω ρε φίλε. Χιλιάς προλάβες με. Δεν είναι ταξοφλημένος ρε φίλε. Ιβάν Τρισκόφσκι, ρε φίλε. Επειδή έγιναν κάποια πράγματα για να φύγει ο Τρίσκο από την ΑΕΚ, δεν ήταν απλά ότι είναι καμνέν της ΑΕΚ ας πούμε πλέον, που είναι της ώρας, ούτε θέλω να τα πω. Πολλά κρίμα. Και ερώταμε και η Έλενα στο εορταστικό και κάποιοι αντίστοιχες και τίποτα και είπα τους, είναι εξαιρετική. Μακάρι αν παίξεις κι επιλογή, εντάξει. Ακόμα και ο μάμας, εντάξει, αν προσέξει λίγο ένα μάνα, ένα πράγμα μόνο, άκου. Επειδή είναι παίχτης μαχητής δυνατός πολλά, προσέξει λίγο τις κάρτες του. Ναι, τώρα εύκολα. Φίλε, πάρα πολλά. Ειδικά μες στην ΑΕΛ. Και είναι κρίμα, και μες στην ΑΕΛ. Δηλαδή το να παίζεις και όλα κάθε σε έναν, έδια στο τσάτ του προπονητή, ρε φίλε, να δουλέψει πάνω σου. Ο Τεχέρα τρώει πριν να ξεκινήσει. Ο Τεχέρα πήρε μας ταμείο τρεις φορές. Παίζεις τον κάρτα μου. Αλλά είναι το σπίτι σου και είναι τσουρκάν κουζίνα πίσω στα χερά. Και για τον πορτάρι να ακούσει και ο Τούμπαν ήξερος που είναι η φάση. Μακάρι να... Εξαρτάται ο δερμοφύλακας μας ο πρώτος τώρα. Κανονικά δικαιούνται να πιάσει διαβατήριο ευρωπαϊκό. Επί Βραζιλιάνος. Νομίζω μας έπιασε η Πορτογαλία. Έγινε η διαδικασία, απλά η γραφειοκρατία αντιλαμβάνεται στην τόση. Αν είναι καλός, αν γίνει η Πορτογαλίος, γράφεται και ο Μπέικερ. Ο δεύτερος μας που ήταν πέρσι στην... νομίζω στην Καρμιώτησσα, δεν κάνω λάθος. Όχι, στο Ζακάτσι. Στο Ζακάτσι, σωστός, στο Ζακάτσι. Αλλά γενικά, δεν έχω το βάθος, σίγουρα που έχει η Ομονία ή το ΑΠΟΕΛ, ή αλήθεια η Ρώση, αλλά έχω μια καλή εντεκάδα, έχω παίξει που παίζουν μαπά, έχει πολλά καλούς παίξεις αλφέτος και είμαι happy. Βέλε, πιστεύω ότι αν είσαι λίγο πιο στη βάρος στην άμυνα, δεν θα πεις εξάλλαν εύκολα. Ο Εντράουγο που ήταν πιστεύει στον Απολλώνα και έδειξε πάρα πολλά καλά στοιχεία. Φέρνω τον εγώ στα 25 του πλέον, πολλά πιο γεμάτος, πολλά ώρες αμυντικός. Ωραία, ήταν προσεκτικές κινήσεις. Να σου πω κάτι, και ο Φιγιώτης. Φίλε, πολλά... Ο Φιγιώτης, η αγορά της Κύπρου ψουμνήσαμε και ο άλλος της Ομόνιας είναι παιχτάρας. Ναι, ο Φιγιώτης, ρε φίλε, είναι ένας παίχτης ο οποίος ίσον παιχνίθηκε πάνω του. Καλός πολλά, ρε. Είναι καλός παίχτης. Μαχητικός. Είναι ο καλύτερος, ρε φίλε. Ξέρει, ξέρει πέντε. Ρε φίλε, για μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει εξάδα, είναι καλός. Εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν κόφει τα χιλιόμετρα που κόφει ο Φιγιώτης. Είναι καλός παίχτης, δεν ξέρω ότι... Είχαμε στα λίγο ξύς, είχαμε στον Απολλώνα, σαν να λίστασαν κάπως... Αλλά βλέποντας το μες στο γήπεδο και με τον Απολλώνα, ένα λόγο, το ας πούμε... Και ο παπάς το παίζε μάπα, νομίζω και ο Απολλωνίστας ο Φιγιώτης. Δεν ξέρω να... Και κάτι άλλο σημαντικό, ρε Πιλαβάκη. Το να έχει τρεις τέσσερις Κυπρέους σε μια ομάδα, οι οποίοι έχουν χρόνο συμμετοχής. Και βασική. Λαλείς ρε, ναι, διάστο ευκαιρία και λες τόσον καιρό να σπίγουμε στο περιθώριο να δω κοτσινό που μπορώ. Κατάλαβες. Ο Μακρύς δυστυχώς η μάπα του είναι πολύ. Είναι και αρθόδομο στο κουμπάρο μου. Αδίκησε τον εαυτό μου το νομίζεις. Πώς σου νομίζεις ρε φίλε. Πιστεύω ότι εντάξει είναι λίγο αντιχώς, είναι κάτι από μαζίσμους και παγιά που ήταν πλέον. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορούσα να πω Μακρύ. Τι άλλο θέλω από Μακρύ. Έβαλε μου γκολ, εδώ και μου ασίς προχτές του λες εγώ για ποιο το τρίπον του. Η Ομόνια δηλαδή που ήταν πάρα πολλά καλή ομάδα τελικά. Ναι, καλή ομάδα, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να... Να ξέρω, θα ανέξω, φίλε, τούτοι τρεις πήρταν πάνω. Ναι, δεν και λέω, αλλά κοινό που θέλω εγώ είναι ότι έπαιξα μαζί τους, δεν είμαι έτοιμος, σίγουρα είμαστε έτοιμοι, για την ΑΕΛ να δούμε τον Νιόβρη. Κοιτάξτε, με Μακρύ το φιλιό, δεν είσαι ο Μακρύ ο κοντός, οπότε νομίζω ότι να πάτε καλά. Εντάξει, ο Μακρύς είναι για βασικός, αναγκαστικά παίζει βασικός τώρα. Ούτε ο Τρίσκο είναι βασικός. Εν υπέρ σου ότι ο Μακρύς είναι για βασικός. Ακριβώς. Γιατί πέρσι τραβάσου λόγω το κουμπί που σημαίνει ανέβηκε σε επίπεδο. Δεν είναι ο πρώτος μου σκορ. Ναι, για να μην είναι βασικός. Εντάξει ρε, πέρσι η ΑΕΛ, ας είναι καλά τσιν τα παιδιά, δεν μιλήσκαμε πριν κατηγορία. Ναι, γιατί κρατήσαν την ΑΕΛ σε πολλά δύσκολα. Δεν είχε τσάνς να μιλήσουμε πριν κατηγορία. Και έχω τον Παπαφώτη, ο οποίος δυστυχώς, δεν μου λέμε, καλή άρρωση, Βασίλη μου, αρχηγέ μας, αρτυπίσω. Και αρέσκει μου, θέλω Κυπρέους. Κυπρέου, βασική Κυπρέου, παίζουν μαπα, φυγείο, παίζει πολύ μαπα. Ο μάμας είναι ο μόνος που δεν έρωνα ρεγκόμα, αλλά κάνει κάποιες κινήσεις μες στο γήπεδο που λαρίζει τους ανθρώπους, ξέρει μαπα. Ναι, εμείς πάλι εντάλλως έφεραμε 25 ξένους παίχτες και μισή έγκαμνουν. Άντε ρε, εσύ που έγκαμνουν, έφερετε η μισή είναι ονόματα. Η μισή είναι ονόματα, η μισή είναι έπρεπε να ρίσω έξω μαχαλή. Οι μόνοι που είναι παίξει σαν έχει πολλούς που είναι πρέπει να έρθουν, αλλά πρέπει να... Πάντα, σε γενικές γραμμές, για να κλείσει το πράγμα, η δική μου άποψη, δεν είμαι αντιπροσωπευτής, είναι αέλου τους αελίστες.
Εγώ πιστεύω ότι με, και το τελευταίο, ο προπονητής. Πολλά σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο μες τα αποδητήρια, ο οποίος προπονητής, ρε, κομπάρε, εμπνέει εμπιστοσύνη, έχει μια αρχονιά, μιλά και στεγούνται όλοι. Άσχετον το ύψος του. Ο δικός μας έχει και μέτρα. Έχει ο άλλος και τα contacts του και μιλούν με έναν παιδί στην Αγγλία που κάνει ένας podcast και λέει μου, ξέρεις τώρα λέει μου ότι ο δικός σας και αν μπορείς και ένας παίχτης, χτυπά τηλέφωνο τον πρόεδρο της Stoke. Ναι. Δον μα είπα μου τότε ο δικός σας είναι πιο manager. Φίλε, είναι διχτυωμένος παντού. Δεν είναι απλά προπονητής, είναι ένας άνθρωπος που έχει και τις διασυνδέσεις του και τα αυτά. Είπα μου μια κουβέντα να ανοίξω ανιστέκη για τον τελευταίο μεγραφή που κάναμε τον επιθετικό, τον Ρομπέρτα, έπιασαν τις στάσεις που φέρτηναν. Μου κάπως τι είναι τις στάσεις που φέρτηναν. Και τον τηλέφωνο λέει. That's cool, αν μπορείς να κάνεις το φέρτηναν τηλέφωνο, έχεις τα contacts, σημαίνει ότι δουλεύκες με άλλο στυλ. Και να πω και έναν πράγμα που... Μπορεί να κάνει τον Μπέρκ και πέντε και άσχος φέρτερ. Δικαιωμάστε να φτάλουμε ένα αποκλειστικότητα. Τι θέλεις. Ενώ δεν υπάρχει σε μια εφημερίδα, δεν υπάρχει πούποτε, το που να σας πω. Εμάθα το κατά λάθος. Ετσάτσιν και μου για με. Η ΑΕΛ συζητά τώρα με έναν... Προτάθηκε εντύσουν το πράγμα, δεν πήγαμε εμείς. Φτάσουν και πράγμα μας και προτείδαν μας. Υπάρχει μια ομάδα τέλος πάντων. Ένας τυπάς, ο οποίος έχει μια ομάδα στην Ευρώπη και έχει μια ομάδα στην Νιγηρία. Ο Μαρινάκης. Όχι, είναι καλά μάλλον. Και εύκαλε παίχτες όπως ο Σιμέν ή ο άλλος, ο... Δεν μπορεί λέω εσύ. Ο Σιμέν. Με τα μαγιάτα έτσι. Ο Κουκουρέγια. Ο Νιετίκα. Όχι, μαύρους. Πόντο, Αφρικάνους. Και θέλουν να μας στέλνουν συμπαίχτες να παίζουν στην ΑΕΛ. Και όμως μετά πουλούσι, μετά παρατζή. Για να βγάλουμε λεφτά. Φίλε, ο Σιμέν είναι... Κι αυτό ας πούμε τώρα να τσατήσει να έχεις τον Σιμέν μες στην ομάδα σου και να τον πουλήσεις 7-8 εκατομμύρια για να πάει στην Ελλάδα και μετά να... Τέλος πάντων, και το πράγμα μπορεί να βοηθεί να σύρθει. Στην Νάπολη πάλι. Είσαι γαλατά τώρα, πήγαινε γαλατά ο Σιμέν. Ναι, λέτε στην Νάπολη. Συγγνώμη. Είσαι γαλατά ο Σιμέν. Θέλω να σου πει. Ναι, 100 εκατομμύρια αξία θέλαν τον ούλες οι ευρωπαϊκές ομάδες και πήγε γάλατα. Φίλε, θέλω την Λίβερπουλ τώρα να σημαίνει. Καμή της Ρεάλ όσο σημαίνει. Ρε μα μιλάω σωρά τώρα, πήγε την Τουρκία. Έλεξω τώρα το πω. Πήγε γάλατα, κάμε εσύ σου. Ούτε άλλο, κάμε εσύ θέλω. Ξέρετε όλα καλή. Που να λύσεις. Τώρα λοιπόν, πέντε μου είναι που γίνεστε. Πρώτα απ' όλα, έφυγα, επί από G, έσυρα εισαγωγικά μαύρη πέτρα πίσω μου, το μόνο πράγμα που ασχολούμαι. Όπως τα έκες, απλά έχουμε γενικό ελευτή. Ρε σήμερα αρκούμε στο highway και είδα, πας το γέφυρα κάτω τα χέρια από το γενικό ελευτή. Τέλειος, είναι φάντο. Άρα τα χέρια είναι κάτω. Okay. Ναι, βασικά ναι. Δόξα Θεώ. Okay. Εγκάμνουν ποτέ πολιτικά σχολεία, αλλά δεν καταλάβω. Ρολόι μες στον χώρο, ρε. Ναι, όπως το δικό μου ρολόι. Αφού λέει ρολόι. Υπάρχει αδικία, διαφθορά. Όχι ρε εσύ. Είναι που τον εφάσιν είπασαν ότι εφάντων διότι δεν ήταν γενικός ελεκτής με ομίκρο, ήταν γενικός ελεκτής με ομίγα. Γι' αυτό να έρθω. Σωστό. Λοιπόν βρε, να μου θέλουμε κάτι άλλο, ξέρετε να κλείσω να πάω φάμε. Φίλε, πούμε απλώς κάτι για το ΑΠΟΕΛ, διότι εντάξει, είναι η ομάδα με περισσότερο κόσμο, είναι η ομάδα ενώ στο στούντιο, θα λέω γενικά. Εντός αυτό σκέφτεται. Εντός αυτό αυτά. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι... Πήγε ο Μάνι Ταράτ μέσα. Επειδή και εγώ απογοητεύτηκα από κάποιες μεταγραφές μας, περιμένω από κάποιους παίχτες να ανεβάσουν την αποδόση, θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ παιδικά έφερε καλούς παίχτες. Έφερε καλούς παίχτες, δηλαδή τον έχω μια... Φίλε, έχω τον παίχτη μου βέζε μες στην Αθήνη Πορτογαλίας, ρε φίλε. Έστω για στα 30. Ρε μάντα και φέρε τον Τζινόν. Ρε φίλε, να ξέρει, είναι ομάδα, είναι Πορτογάλος. Ναι, ελευθερός. Ο πρόδρομος είναι δικτυωμένος. Ρε φίλε, εντάξει, ήταν ο παίχτης που ήθελε ο... ο OSM. Οπότε... Ναι, έτσι. Ερώτησε μου το τηλέφωνο ο άνθρωπος, ήταν που να πόσα να πιάνω και είπαν του ελάχιστον να κανονίσουν. Και ήρθε, εντάξει, έκλεισε, ύστερα δεν ξέρει να μεγάλη. Σε προκλήσει. Εντάξει, ρε φίλε, να είμαστε κοντά στην ομάδα, θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ, όταν ρολάρει θα είναι φοητσάρικο, τούτη είναι η προσωπή. Και το ΑΠΟΕΛ, που τις μεγάλες τις ομάδες, είναι η μόνη ομάδα που ακόμα δεν έφελξε ακόμα με την αγώνα. Γι' αυτό μου ελπίζουμε να χαζίψουν τα λεφτά λίγο γλυόρα, γιατί ρολάρεται όντως είναι να έρχονται. Για να σου λείψουν πραβαστά. Έχει καλύτερο ρόστερ. Εντάξει, είπα να τράβεις το απόψε, δεν είπα καμπός. Κανεί ρε. Γιατί ρε, πιστεύεις ότι το ΑΠΟΕΛ φέτος είναι καλύτερος παίκτης παρά πέρσι. Έχει. Ναι ρε, σίγουρα, 100%. Έχει, εγώ λάθος το ξεκάθαρο ότι έχει. Ναι, αλλά κάμε λάθος προγραμματισμό στην αρχή, γιατί είναι στάθμι σε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, έφυγε ο Κβιλιντάια, δεν κατάφερες να κρατήσεις ο Κβιλιντάια για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν μπορώ το οικονομικό. Και έφερνες με τον Τράζιτς, πας κατάλαβες,
Θέλω να μπω τουλάχιστον ο μίλος του Europa League. Εντάξει, ξέρω ότι θέλω ένα επιθετικό. Να το απαιτάς τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Εν μπορώ να ξεκινήσω και να έχω τον Drazic βασικό και να μην έχω κανένα μπας στον Πάνκο ή τον LRMB χωρίς προπονήσεις. Εν γίνονται όλα τα πράγματα. Γίνονται να αλλάξα. Έχω 28 παίχτες. Το Απόλλη δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ. Γενικά το Απόλλη έχει θέμα με τον προγραμματισμό. Γιατί θυμάσαι την προηγούμενη φορά που φύγαμε στην Ευρώπη, ο Κβιλιτά ήταν τραυματίας, ο Μάκλιτσα ήταν μόνο το τραυματίας και παίξαμε τα πρώτα ευρωπαϊκά με τον Μάριον Ηλία. Και τον Τάλτσο δεξί Winger. Δηλαδή, γιατί μόνο να ξεκινά τη σεζόν της φέτος, γιατί το Σεμέδοβιτς, το Χαμέτος, το Τεμίσκι, διαφορετικό ρε. Ξέρεις το, εμείς γιατί κάθε καλό και εμπράγει το θετικό. Φίλε, θέλουμε να σαχώσουμε. Δεν ξεκινά καλά, ξέρεις, ο Πολύμπιος, πιάνε το πρόθυμα, να γυρίσουμε. Ο Χάνας είμαστε σε καλό φεγγάρι. Ο άλλος, πάνε, πάντο, πάνε. Ο Πατήγης ρε φίλε, ο Πατήγης ρε φίλε, ο λόγος που έμπαγε καλά, ίσως ακολουθήσουν τις τακτικές του Αποέλ, παίρνει πια κανένα πράθλημα. Να μην μας υπολογίζει κανένα, θα κόψω λίγο πίσω. Εσύ νομίζω ότι εφησυχαστήκεται μετά την πρώτη πρόκριση και λαλή σου ας πούμε. Ναι, και δεν ήμασταν καλοί και εφησυχαστήκαμε, ναι. Ναι, είπαμε, δεν πειράζει να γίνει δουλειά. Όχι ρε φίλε, προκρίθηκε ας πούμε και είχες άλλο δυο τσάν να μπεις σε ποιο... Η πρώτη ομάδα που επέξαμε να έκαναν εφούς σε ποιο μεγάλο όμιλο να σπούμε. Επέξαμε με την Πετροκούμ και ύστερα πετροκουμπίσαν μας τον Ιαλί, έτσι έγινε. Πετροκουμπίσαν μας. Θέλεις να κλείσεις εκπομπή, να δεις κάτι στο κοινό σου. Θέλω να κλείσω γιατί έχω τη φορά να έχω κοινό που τα αλήθεια. Βάστε πολλά χαρούμενοι που είσαι κάτω. Πιστεύετε το ότι κάθονται παιδιά που δεν μιλούν ελληνικά, όχι κυπριακά, ελληνικά και θωρούν. Γυρεύκα στην επεισόδια παγιά. Γυρεύκα στην να δούσουν τίποτε μέσα στον ντεν. Και βάλαν υπότιτλους. Όχι. Απλά λαλούν μου εγκαταλάβουμε Χριστόν και θεωρούμε εσύ. Θέλουν να θεωρούν. Γι' αυτόν τον τη φορά θα σου στείλουμε χαιρετισμάτα. Έτσι να καταλάβουν. Παρόλο που καταλάβουν, δεν πειράζει. Κάμε στο τρίτο. Έτσι. Υποσχέθηκα του επειδή έφυγα και λαλούν μου ρε που να πάει θα βρει δουλειά. Ξέρω όλου παιδιά λαού του έχουμε. Θεωρούν ότι έχουν στάρ μαζί τους, ας πούμε. Όχι, εξήγησα τους να μπαίνει. Εξήγησα τους. Είπα τους ότι είναι τηλεόραση. Ένα podcast και μιλούμε για μάπα και πάλι μας να εξηγουρούμε έτσι και κάνουμε χαζί. Και εντάξει και ανθρώπους που την Κολομβία, έχω ανθρώπους στην Κολομβία, που την Βενεζουέλα, που τις Φιλιππίνες, που την Παλαιστίνη, που το Βέλγιο, που την North Island, που όλων των κόσμων, έχουμε κόσμο. Και ένα το πουζό. Ας για άλλο Κυπρίο μες πάντα. Ναι, ας για άλλο Κυπρίο μαζί μας. Ας όπως ο Κυπρίος. Πέντε μου είναι τα ομάδα ενώ Κυπρίος ο φίλος μας στην Παρκελόν. Ναι, αγαπώσεις. Τα ομάδα είναι πόνες. Είμαστε κοιό, ένας εγώ και ακόμα είναι. Πέμουν το πίθα τότε σου πήγαινε ομάδα. Α, Μέρης. Μέρης. Γκάλα Μαράσο Κυριστού. Μέρης. Βόηθα. Δημήτρης Μέρης. Στην Ελλάδα είναι το Μαδανενή, ας πούμε το Μαδανενή. Όποιος το βέβαια το κάνει τριστάντα. Ανόρθωση είναι άλλος. Λοιπόν, είναι με τον Άρη Λεμεσού, διότι το Μέρις και είναι από το Μέρι Κρίσμας, που ο Άρης ήταν προαθλητής χειμώνας, δεν το πιέ. Όχι, με την ΑΕΚ, γιατί με την ΑΕΚ αθηνώ. Το λοιπόν, πιο κοντά που λούσαν ο Σοκράτης, είναι με την Πάφο. Τι πιο κοντά ρε Πάφο, ρε. Χιλιομετρικά από πια ρε. Και πιο με την Ρωσία, ρε. Κρασναντάρ Σαντ Πίτερσμπουργκ. Ας πούμε, επίσης με ανόρθωση που το Μέρις, διότι κοντά στο είπαν ότι είσαι ένα Μέρις φάσιο, να τον πάρει την κόντου. Εντάξει ρε Βάιο, λοιπόν άντρε. Υποσχέθηκα τους μια αφιερώση. Αν ταχύ το λεωφορείο ρε. Θα το περίμενε, να σε πάρω εγώ ρε. Σκάλα. Είμαι εγώ στην επάρει. Αν με πάρεις τις τάγκες πιο λεωφορείο είναι να πάρω. Το λοιπόν, θέλουμε να θέλω να στείλω σειρά στους φίλους μου. Esto es para mis amigos en Barcelona. Los amo mucho a todo. Nos vemos el lunes. Aterías. Pues yendo mucho a todo, que no hay otra vez después de la conocida. Entonces, cuando la vez se me van acá, es el de ocurrió en octubre para acá, donde me da Iñay y van a ir acá. ¿Tres nombres? 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 Κάμε το στοιχηματάκι μόνος μου. Λοιπόν, για την δεύτερη αγωνιστική. Καρμιώτισσα, 29η. Κιολίν, αμόρθωση Ομόνια, Χ, να πιέζει ελλήν ψυχολογία ο Μπούφος. Άρης Απόλλο Χ, θα το γράφουμε θέμα να το ξεχνούμε. ΑΕΚ Εθνικός, Άσος Ωνοπατήχης. Από Ελ Σαλαμίνα,
άσον το Αποέλ. Ένωση Αραδίπου. Άρεσε μου η Αραδίπου, αλλά να φέρω σε χ. Και ΑΕΛ Πάφος. ΑΕΛ Λάρα. Άσκο παιδιά, όταν πίσω Ισπανία, εσύ να κάτσετε να με, να βράσετε μες στην Κύπρο.